Καλησπέρα. Σας καλωσορίζουμε στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, τη διακαναλική συνέντευξη με δημοσιογράφους από 8 κανάλια της περιφέρειας. Η συνέντευξη αυτή θα έχει 2 κύκλους και ο κάθε δημοσιογράφος θα έχει τη δυνατότητα να απευθύνει ερώτηση στον Πρωθυπουργό τόσο στον πρώτο κύκλο όσο και στον δεύτερο κύκλο. Ξεκινάμε με τον κύριο Γιώργο Σαχίνη από το Crete TV. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Αχτσιόγλου. Για μας βεβαίως, και μιλώ εξ ονόματος όλων των συναδέλφων, είναι μια καλή στιγμή για την περιφερειακή τηλεόραση και η επιλογή σας να δώσετε μια διακαναλική συνέντευξη. Κύριε Πρόεδρε, στις 26 Μαΐου το αποτέλεσμα της κάλπης ήταν συντριπτικά κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Σας ακούμε τις τελευταίες μέρες που λέτε ότι κι όμως γυρίζει το παιχνίδι. Και την ίδια ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει ότι παλεύω για την αυτοδυναμία, αν δεν την έχω, ακόμη και 15 Αυγούστου, αν χρειαστεί, θα πάμε στις κάλπες. Θέλω να σας ρωτήσω ποιος είναι ο ρεαλιστικός στόχος του ΣΥΡΙΖΑ, πρώτον, και δεύτερον, αν ο Αλέξης Τσίπρας έχει βγάλει ένα συμπέρασμα, ποιες είναι οι κοινωνικές ομάδες που εγκατέλειψαν το ΣΥΡΙΖΑ, με δεδομένο ότι εσείς ο ίδιος, όπως είπε ο κύριος Μαύρος των εταιριών δημοσκοπήσεων, αποδεχτήκατε ότι οι εκτιμήσεις των δημοσκοπήσεων ήταν σωστές, εικάζω εγώ ότι τα 2 τελευταία χρόνια δείχνουν μια συγκεκριμένη εικόνα. Έχετε καταλήξει ποιες κοινωνικές ομάδες σας άφησαν? Κύριε Σαχίνη, βάλατε πολλά ερωτήματα σε μία μόνο ερώτηση, οπότε επιτρέψτε μου να τα πιάσω ένα-ένα. Πρώτον, το αποτέλεσμα των εκλογών για το ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν συντριπτικό. Το 2014 ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε 26%. Ήταν καβάλα στο άλογο. Κανείς δεν μπορούσε να αμφισβητήσει ότι ερχόταν με φόρα στη διακυβέρνηση του τόπου. Μετά από 4,5 χρόνια διακυβέρνηση σε πολύ δύσκολες συνθήκες, το να πάει από το 26% στο 24% δεν είναι συντριπτικό ούτε συντριβή. Είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο σηματοδοτεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει εδώ και είναι η βασική δύναμη, η κυρίαρχη δύναμη της αριστεράς, της κεντροαριστεράς και ένας από τους δύο πόλους του πολιτικού συστήματος. Πάντοτε στις εκλογές τις ευρωπαϊκές, οι πολίτες ψηφίζουν όχι με κριτήριο το ποιος θέλουν να κυβερνήσει, αλλά κάνουν και επιλογές που έχουν να κάνουν με την πρώτη προτίμηση ψήφου, την πρώτη πολιτική προτίμηση, κάνουν και επιλογές που έχουν να κάνουν και με την ανάγκη τους, μετά από 4 χρόνια που είχαμε να εκφραστούν οι πολίτες στην κάλπη, να στείλουν ένα μήνυμα. Μήνυμα δυσαρέσκειας. Και συνήθως, σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις των ευρωπαϊκών εκλογών, αυτό το μήνυμα της δυσαρέσκειας το εισπράττει το κυβερνών κόμμα. Στο κρίσιμο λοιπόν ερώτημά σας, αν αλλάζει, τι αλλάζει και τι είναι ρεαλιστικό, εγώ θέλω να σας πω με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια. Στις ευρωπαϊκές εκλογές οι πολίτες ψηφίσανε με άλλα κριτήρια. Σε αυτές τις εκλογές θα ψηφίσουν με κριτήριο ποιος θέλει να κυβερνήσει, ποιος θέλουν να κυβερνήσει τα επόμενα 4 χρόνια και ποιος πιστεύουν ότι μπορεί να οδηγήσει τη χώρα προς τα μπρος και να συνεχίσει μια προσπάθεια καλυτέρευσης της ζωής και της πραγματικότητας που βιώνουμε όλοι μας. Ο ρεαλιστικός στόχος λοιπόν για το ΣΥΡΙΖΑ είναι η ανατροπή και η νίκη έστω και με μία ψήφο. 500.000 ψήφοι ήταν η διαφορά. Ο ΣΥΡΙΖΑ το 14 στις ευρωεκλογές, στις εθνικές εκλογές και στις 670.000 ψήφους. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι απολύτως ρεαλιστικό για μας να γυρίσουμε το παιχνίδι, πόσο δε μάλλον ότι είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι. Στις 7 Ιουλίου το πρωί οι κάλπες θα είναι άδειες. Δεν θα είναι με 9% διαφορά μέσα στα ψηφοδέλτια που θα έχουν, θα είναι τελείως άδειες και θα ξαναγεμίσουν από την αρχή. Είναι άλλο λοιπόν το διακύβευμα των ευρωπαϊκών εκλογών και άλλο το διακύβευμα των εθνικών εκλογών. Βλέπω όμως τις τελευταίες μέρες ότι οι πολιτικοί μας αντίπαλοι λειτουργούν και συμπεριφέρονται σαν να έχει προεξοφληθεί αυτή η αναμέτρηση. Και αυτό βγάζει πολύ μεγάλη αλαζονία. Ξεχυλίζει η αλαζονία και ζητάνε μάλιστα από τον ελληνικό λαό να πάρουν λευκή επιταγή. Δεν ζητάνε να κερδίσουν, ζητάνε λευκή επιταγή. Γιατί άραγε λευκή επιταγή? Και μάλιστα βγαίνουν και λένε ότι αν ο ελληνικός λαός δεν τους δώσει αυτή τη λευκή επιταγή, τότε θα τιμωρήσουν τον ελληνικό λαό. Θα τον τιμωρήσουν και θα τιμωρήσουν την ελληνική κοινωνία, πηγαίνοντας, λέει, σε επαναληπτική εκλογική αναμέτρηση μέσα στο 15 Αύγουστο. Γιατί? Για να πάρουν λευκή επιταγή και να γίνουν ακόμα πιο ανεξέλεγκτοι. Εγώ λοιπόν αυτό το οποίο θέλω να σας διαβεβαιώσω είναι ότι με μία ψήφο διαφορά στις 8 Ιουλίου θα έχουμε κυβέρνηση. Και ο ελληνικός λαός να είναι σίγουρος ότι θα κάνει τις διακοπές του ήσυχος και εσείς στην Κρήτη πόσο δε μάλλον. Εγώ πρέπει να σας ομολογήσω
ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν κράτησα και είχα το δικαίωμα να το κάνω αυτό, δεν κράτησα την, να ολοκληρώσω την θητεία, την συνταγματικά προβλεπόμενη θητεία, που έλεγε τον Οκτώβρη και προχώρησα σε πρόωρες εκλογές, ήταν διότι δεν ήθελα να δημιουργηθούν επιπτώσεις στην πορεία της οικονομίας και στην ομαλή πορεία και του τουρισμού. Έχουμε και εθνικά θέματα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδος θα δημιουργούσε ζημιά. Σκέφτηκα πρώτα το συμφέρον της χώρας και όχι το συμφέρον το κομματικό, το παραταξιακό. Ο πολιτικός μου αντίπαλος κοιτάει μόνο την πάρτη του. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η λευκή επιταγή. Αυτή η αλαζονία λοιπόν, νομίζω, είναι που στο τέλος θα την πληρώσει, διότι ο ελληνικός λαός καταλαβαίνει. Άρα λοιπόν, στο ερώτημά σας η απάντηση είναι η ρεαλιστική επιλογή. Είναι νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, έστω και με μία ψήφο, για να συνεχίσει η πορεία της χώρας προς τα μπρος. Συγγνώμη, Γιώργο, έχετε καταλάβει ποια τμήματα έχουν αφήσει το ΣΥΡΙΖΑ, ποια τμήματα της κοινωνίας και πώς σκέφτεστε να τα επαναπατρίσετε? Είναι οι μικρομεσαίοι, είναι οι μεσαίοι? Ποια είναι η μεσαία τάξη? Η κυρία Μπακογιάννη είπε 30-70.000 ετήσιο εισόδημα. Αυτή είναι η μεσαία τάξη? Μιλάτε εσείς για τους μικρομεσαίους, αυτούς χάσατε, αυτούς θέλετε πίσω? Φοβάμαι ότι θα με αναγκάσετε να κάνω και ένα νέο μεγάλο κύκλο απάντησης. Όχι, όχι, επειδή αλλά... το είχα θέσει ως ερώτημα, αλλά κύριε Πρόεδρε. Αλλά θα σας απαντήσω όσο πιο συνοπτικά μπορώ. Ακούστε, ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015, όταν έκανε το 26% της Ευρωπαϊκής Κάλπης, 36 τον Γενάρη, πήρε ένα μεγάλο δάνειο από όλες τις κοινωνικές κατηγορίες, ένα μεγάλο δάνειο από τον κόσμο που... κυρίως από τον κόσμο της ευρύτερης δημοκρατικής παράταξης, τον δημοκρατικό κόσμο, δεν ήταν ΣΥΡΙΖΕΙ, αυτοί που έδωσαν το 36% στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από όλους τους πολίτες, ακόμα και από συντηρητικούς πολίτες, διότι ήρθαμε για να ενώσουμε την κοινωνική πλειοψηφία σε ένα σχέδιο αποτροπής της πορείας προς την καταστροφή και την κοινωνική λαϊλασία. Και σήμερα, από όλες τις κοινωνικές κατηγορίες, θα ξαναζητήσουμε την ψήφο, ακριβώς για να συνεχίσουμε την προσπάθεια προς τα μπρος και να μην γίνει η αναστροφή, να μην γυρίσουμε πίσω στις μαύρες μέρες της κυβέρνησης Σαμαρά, τις οποίες τις θυμάται ο κόσμος. Άρα λοιπόν οι μικρομεσαίοι, οι μεσαίοι θυμούνται ποιος έφερε 300.000 λουκέτα, οι αδύναμοι θυμούνται ποιος τους οδήγησε στο περιθώριο και είχαμε βρεθεί μπροστά σε συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης. Όλες οι κοινωνικές κατηγορίες έχουν πλήρη επίγνωση και μνήμη του παρελθόντος και ασκούν και κριτική για το ότι εμείς αργήσαμε να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια, αλλά μας πιστώνουν ότι βγάλαμε τη θηλιά από το λαιμό του ελληνικού λαού. Άρα λοιπόν η απάντηση είναι δεν απευθυνόμαστε σε μία κοινωνική κατηγορία, αλλά σε όλες, με ένα σχέδιο για να προχωρήσουμε μπροστά όλοι μαζί. Ο κύριος Γιώργος Σιμόπουλος από το ΣΤΑΡ Κεντρικής Ελλάδας. Κύριε Πρόεδρε, είπατε ότι γυρίζει το ματς, γυρίζει το παιχνίδι, αλλά είναι ένα άλλο παιχνίδι από την αρχή, από το μηδέν. Και είναι ένα άλλο διακύβευμα, όπως θα πρέπει να αλλάξετε και παιχνίδι, να αλλάξετε και τακτική, όπως λέμε στο ποδόσφαιρο, για να πάρετε αυτό το ματς που ξεκινάει από την αρχή. Και τι εννοώ? Κατηγορείτε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι αποφεύγει το διάλογο, κρύβεται για να μην αποκαλυφθεί το πρόγραμμά του, κάνετε λόγο για κρυφή ατζέντα και για σχέδιο που θα μας πάει πίσω στο Δουνουτού. Πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σας απαντούν ότι τα ίδια λέγατε και πριν από τις ευρωεκλογές. Και οι ψηφοφόροι σας αποδοκίμασαν. Γιατί λοιπόν επιμένετε στη ρητορική και το αφήγημα που είχατε πριν τις ευρωεκλογές, αφού είναι κάτι διαφορετικό τώρα το ματσάκι? Γιατί είναι η αλήθεια, κύριε Σιμόπουλε. Και όταν έχεις την αλήθεια, δεν την αφήνεις στην άκρη προκειμένου να βρεις άλλους τρόπους για να πείσεις τους πολίτες. Εμείς θα λέμε την αλήθεια μέχρι τέλους. Και θα λέμε στους πολίτες να σκεφτούν όχι με το φόβο, αλλά με τη λογική. Να θυμηθούν, να συγκρίνουν και να κρίνουν. Την αλήθεια είπαμε προεκλογικά, την αλήθεια θα πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές, την αλήθεια θα πούμε και τώρα. Και ο ελληνικός λαός νομίζω ότι έχει και την εμπειρία, αλλά και την ικανότητα να συνειδητοποιήσει τι είναι αυτό το οποίο διακυβεύεται. Πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές, αν θυμάστε, πήρα το ρίσκο, διότι ευρωπαϊκές εκλογές, ξέρετε, δεν είναι αυτές που κρίνουν το αν θα έχουμε κυβέρνηση ή όχι. Εν τούτης πήρα το πολιτικό ρίσκο να βγω και να πω, εφόσον έτσι τα έφεραν τα πράγματα και εμείς ανακοινώσαμε ένα σχέδιο ελαφρύνσεων φορολογικών και ένα σχέδιο στήριξης της κοινωνικής πλειοψηφίας πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές, η ψήφος του ελληνικού λαού είναι και ψήφος ευθύνης για το αν την επόμενη μέρα αυτό το σχέδιο θα είναι πολιτικά νομιμοποιημένο
ή αν ανοίξει η κερκόπορτα στους συντηρητικούς κύκλους της Ευρώπης να το αφισβητήσουν. Διότι παρά το γεγονός ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι δεν υπάρχει ένας σκληρός συντηρητικός πυρήνας στην Ευρώπη που θέλει να συνεχιστούν οι ίδιες νεοφιλελεύθερες πολιτικές της λιτότητας, οι μνημονιακές πολιτικές και χωρίς μνημόνια. Αυτό που είπα ήταν η αλήθεια στον ελληνικό λαό. Και πράγματι, μετά το αποτέλεσμα αυτό, είδαμε ότι οι κύκλοι αυτοί οι ακραίοι, ο κύριος Βέμπερ, ο κύριος Ρέγκλιν, αλλά και άλλοι στην Ευρώπη, έσπευσαν να μιλήσουν για δημοσιονομικές δυσκολίες ξανά, ενώ η χώρα πηγαίνει για ένα το συνεχόμενο τρίμηνο με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, ενώ κάθε χρόνο όχι απλά πιάνουμε τους στόχους των πρωτογενών πλεονασμάτων, αλλά τους υπερβαίνουμε κατά πολύ. Και έσπευσαν μάλιστα να ανοίξουν και μία ατζέντα, την οποία την είχαμε ξεχάσει εδώ και 4,5 χρόνια από τότε που εξελέγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Την ατζέντα των απολύσεων στο δημόσιο. Και μιλήσαν για την ανάγκη να περιοριστεί ο αριθμός των συμβασιούχων. Ούτε μία φορά δεν το είχαν θέσει σε εμάς αυτό από το 2015 και μετά. Είπα λοιπόν την αλήθεια. Και την αλήθεια θα συνεχίσω να λέω και τώρα. Η Νέα Δημοκρατία έχει μία ατζέντα, δεν ξέρω αν είναι κρυφή, διότι την έχει φανερώσει πολλές φορές ο κ. Μητσοτάκης. Δεν είναι κρυφή, απλά δεν του αρέσει να συζητάει προγραμματικά, διότι πραγματικά αυτή η ατζέντα είναι αντιλαϊκή και προφανώς δεν είναι ελκυστική προς ψηφοφόρους λίγο πριν τις εκλογές. Γι' αυτό αποφεύγει τα debate, γι' αυτό αποφεύγει την προγραμματική αντιπαράθεση. Ποιες ήταν οι τρεις βασικές, αν θέλετε, πέραν των άλλων, εμμονές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, των τεχνοκρατών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, εις ό,τι αφορά την πολιτική που θέλανε να επιβάλλουν στην Ελλάδα? Η πρώτη αφορούσε την μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης. Αυτό δεν μας έλεγαν? Ότι στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία έχουν χαμηλότερη συνταξιοδοτική δαπάνη, μειώστε κι εσείς. Δεν μας συνέκριναν με χώρες της κεντρικής Ευρώπης, που εμείς είμαστε στον πυρήνα της Ευρωζώνης, αλλά με βαλκανικές χώρες, ανατολικές πρώην, μας συνέκριναν. Το δεύτερο, το οποίο αιμονικό, λέγανε ότι πρέπει να διαλύσουμε τις εργασιακές σχέσεις, να ελαστικοποιήσουμε τις εργασιακές σχέσεις, να χαμηλώσουμε τον κατώτατο μισθό, να μην έχουμε συλλογικές διαπραγματεύσεις. Αυτή ήταν η δεύτερη σημαντική. Και το τρίτο σημαντικό, η τρίτη σημαντική αιμονή ήταν η συρρήκνωση του δημόσιου τομέα. Επέμεναν διαρκώς στη συρρήκνωση του δημόσιου τομέα. Μας βάλαν τον κανόνα 1:5. Εμείς μέσα από διαπραγματεύσεις καταφέραμε και φτάσαμε στο 1:1. Δηλαδή, για κάθε έναν δημόσιο υπάλληλο που αποχωρεί και συνταξιοδοτείται, να γίνεται μία πρόσληψη. Αυτοί θέλανε για κάθε 5 που αποχωρούν να γίνεται μία πρόσληψη. Τι λέει λοιπόν η Νέα Δημοκρατία? Υιοθετεί και τα 3 αυτά. Η άποψή του κ. Μητσοτάκη ήταν ότι δεν μπορούμε να δώσουμε αυξήσεις στις συντάξεις, δεν μπορούμε να δώσουμε 13η σύνταξη, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Τώρα μαθαίνουμε ότι έχει στα σκαριά και μία νέα μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό, η οποία θα οδηγήσει μαύρη τρύπα και νέες μειώσεις στις συντάξεις. Άρα λοιπόν συμπίπτει απόλυτα με την άποψη του Δούνου του σε σχέση με τη μείωση της συνταξιοδοτικής δημόσιας δαπάνης. Δεύτερον, συμπίπτει απόλυτα με το 1:5 στο δημόσιο, το οποίο θα φέρει, όχι, εγώ δεν το πιάνω μόνο από την πλευρά των εργαζόμενων, αλλά και της μεσαίας τάξης και των αδύναμων, που θα πηγαίνουν στα νοσοκομεία και δεν θα βλέπουν γιατρούς και νοσηλευτές, που τα σχολεία μας δεν θα ανοίγουν στην ώρα τους ξανά και δεν θα έχουν δασκάλους και καθηγητές. Και το τρίτο είναι η αιμονή σε σχέση με τις εργασιακές σχέσεις, που θεωρεί καινοτομία την 7ήμερη εργασία, που θεωρεί ότι είναι παροχημένο το 8ωρο και βεβαίως που θεωρεί ότι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις είναι μια αιμονή ιδεολειπτική του ΣΥΡΙΖΑ του παρελθόντος και πρέπει να τις καταργήσουμε. Άρα λοιπόν αυτή είναι η αλήθεια. Την αλήθεια θα την πούμε στον ελληνικό λαό και ο ελληνικός λαός ας βγάλει τα συμπεράσματά του, ας κρίνει, ας συγκρίνει και ας αποφασίσει. Η κυρία Λίνα Μπάστα από το Ιόνιον TV. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση γίνεται πολύς λόγος για τη μεσαία τάξη. Είπατε νωρίτερα βέβαια ότι δεν στοχεύεται μόνο σε μία κοινωνική τάξη και είπατε επίσης ότι θα πείτε και την αλήθεια στο λαό. Θέλω όμως να πάμε και να μείνουμε στη μεσαία τάξη γιατί φαίνεται ότι αυτό σας τύχησε στις ευρωεκλογές. Το κατάλαβαν και οι αντίπαλοί σας και όλη η προεκλογική εκστρατεία μένει εκεί, επικεντρώνεται εκεί. Τι είναι αυτό που θα κάνει έναν απογοητευμένο ψηφοφόρο της μεσαίας τάξης που ενδεχομένως σας στήριξε το 2015 να ψηφίσει και πάλι ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης λέει ότι εμείς θα δώσουμε στη μεσαία τάξη ό,τι σας πήρε ο κύριος Τσίπρας. Ωραία. Ας κάτσουμε λοιπόν
να δούμε τι πήρε από τη μεσαία τάξη διακυβέρνηση Σαμαρά και τι πήρε ή τι έδωσε η δική μου κυβέρνηση. Διότι νομίζω η απάντηση στο ερώτημά σας μονολεκτικά θα ήταν ότι η μνήμη της μεσαίας τάξης και των συμπολιτών μας που ανήκουν στη λεγόμενη μεσαία τάξη είναι αυτό το οποίο θα ενεργοποιήσει τα αντανακλαστικά προκειμένου να μην αποδεχθούν την επιστροφή στις μαύρες μέρες που ζήσαμε. Εγώ λοιπόν θέλω να θυμίσω και σε εσάς και στους τηλεθεατές μας ότι από το 2010 ως το 2015 αυτό που ονομάζουμε μεσαία τάξη στη χώρα μας λιλατήθηκε. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, η μεσαία τάξη στη χώρα μας συρρυκνώθηκε κατά 800.000 νοικοκυριά, τα οποία περάσαν από τη λεγόμενη μεσαία τάξη στα κατώτερα εισοδήματα. Ταυτόχρονα, όσοι παρέμειναν στη μεσαία τάξη, είδαν μια συρρύκνωση του εισοδήματός τους κατά 35%. Μεσοσταθμικά, κάθε μεσαίο νοικοκυριό έχανε ετησίως περίπου 5.280 ευρώ. Από το 2015 και μετά, η εικόνα αυτή αντιστράφηκε. Βεβαίως δεν ανακτήθηκαν τα 5.000 που χάσανε στα 5 χρόνια της καταστροφής, αλλά είχανε μια ετήσια αύξηση 600 περίπου ευρώ, 630, τουλάχιστον το 2015, 2016 και 2017. Από το 2018 και μετά, που οι ρυθμοί ανάπτυξης μεγαλώσανε, προφανώς θα είναι ακόμα μεγαλύτερη η διεύρυνση του εισοδήματος. Άρα λοιπόν, αν κάτσουμε και συγκρίνουμε ποιος πήρε και ποιος έδωσε στη μεσαία τάξη, νομίζω ότι τα αποτελέσματα με βάση τους αριθμούς είναι συντριπτικά. Εν τούτες, εγώ κατανοώ πλήρως το γεγονός ότι όταν μια οικογένεια έχει χάσει 5.000 και παίρνει πίσω 600 από τα 5 που έχασε, συνεχίζει να είναι θυμωμένη, συνεχίζει να έχει νεύρα και συνήθως όταν κάποιος έχει νεύρα, αυτός που ξεσπά τα νεύρα πάνω του, ο πρώτος που ξεσπά τα νεύρα πάνω του είναι αυτός που κυβερνά, ιδίως όταν η ψήφος είναι χαλαρή, ψήφος ευρωεκλογών. Εγώ όμως θα ήθελα να απευθυνθώ στους ανθρώπους αυτούς και όχι μόνο να τους θυμίσω και να τους πω ότι τα 300.000 λουκέτα στα μαγαζιά γίνανε επί κυβερνήσεως Σαμαρά. Και γιατί γίνανε? Επειδή μέσα σε μία νύχτα σχεδόν είδαμε τους συνταξιούχους να χάνουν το 40% των συντάξεών τους και τους μισθωτούς επίσης. Και η ανεργία να πολλαπλασιάζεται. Και άρα, όταν οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί δεν είχαν τη δυνατότητα να καταναλώσουν, το ένα μετά το άλλο τα μαγαζιά, εφόσον δεν υπήρχε κατανάλωση, έκλειναν. Θυμάστε, εγώ θυμάμαι στους κεντρικούς εμπορικούς δρόμους της Αθήνας, αλλά φαντάζομαι και σε όλες τις επαρχιακές πόλεις στις οποίες εσείς έχετε τις έδρες των τηλεοπτικών σας σταθμών, όλοι οι εμπορικοί δρόμοι, όποιος έβγαινε το 13 ή το 14 να περπατήσει, τον έπιανε κατάθλιψη. Άρα λοιπόν έχει να θυμάται αυτός ο κόσμος. Και ταυτόχρονα αυτός ο κόσμος έχει να θυμάται και το γεγονός ότι ενώ εμείς περάσαμε πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες, θυμάται τη μεγάλη σύγκρουση που είχαμε με τους δανειστές το πρώτο εξάμεινο του 2015, αλλά και τις δυσκολίες για να τα βγάλουμε πέρα και να πετύχουμε το στόχο μας, να ολοκληρώσουμε το μνημόνιο, να βγάλουμε δηλαδή τη χώρα από αυτή την περιπέτεια του 2016 και του 2017. Παρόλα αυτά, προσπαθήσαμε να προστατεύσουμε τους πιο αδύναμους, αλλά να δημιουργήσουμε και μια προοπτική ανασύστασης του κοινωνικού κράτους. Και το ερώτημα το οποίο απευθύνω σε αυτούς τους ανθρώπους είναι, όταν εμείς ξαναστήσαμε στα πόδια τους τα δημόσια νοσοκομεία, τα οποία είχαν ελλείμματα περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και τώρα είναι πλεονασματικά, όταν κάναμε 19.000 προσλήψεις σε γιατρούς και νοσηλευτές για να στηθούν στα πόδια τους τα δημόσια νοσοκομεία, αυτό για ποιον το κάναμε? Μόνο για τους αδύναμους και τους φτωχούς? Οι μεσαίοι πού πηγαίνουν όταν ομιγένετο άνθρωποι είμαστε? Κάποια στιγμή χρειαζόμαστε την ιατρική φροντίδα, την περίθαλψη. Οι μεσαίοι πηγαίνουν σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Όταν δημιουργήσαμε τη δυνατότητα και κατάργησης του 5 ευρώ, κυρίως όμως της ελεύθερης πρόσβασης στους ανασφάλιστους σε υπηρεσίες υγείας, που πηγαίναν σε ένα νοσοκομείο και τους ζητάγανε χρήματα για να κάνουν μια εγχείρηση και τους τα χρεώνανε στους λογαριασμούς της εφορίας. Αυτό ποιον ευνόησε? Ευνόησε τους αδύναμους ή ήταν μια πολιτική που έπιανε από τους μεσαίους και κάτω? Και όταν κάναμε 10.000 προσλήψεις και προχωράμε σε προσλήψεις στην παιδεία και ξαναστήσαμε στα πόδια τους τα δημόσια σχολεία, τα πανεπιστήμια, αυτό ποιον ευνόησε? Το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι, οι προσλήψεις στην ειδική αγωγή, όλες αυτές ήταν παρεμβάσεις που είχαν στο επίκεντρο τη μεσαία τάξη. Άρα λοιπόν η απάντηση στο ερώτημά σας με δύο γραμμές είναι: κατανοητή η δυσαρέσκεια και ο εκνευρισμός. Κατανοητό και θεμητό να έχουν μεγαλύτερες προσδοκίες και κυρίως από εμάς, αλλά σήμερα έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε μια κυβέρνηση
η οποία έδωσε τη δυνατότητα να βγούμε από τη χρεοκοπία και να είναι ανοιχτός ορίζοντας μπροστά μας και σε αυτούς που χρεοκόπησαν τη χώρα και τους οδήγησαν αυτούς σε μια μεγάλη περιπέτεια και λαϊλασία, κοινωνική λαϊλασία. Ο κύριος Σωτήρης Πολύζος από το TRT και το δίκτυο ΕΛΑΣΝΕΤ. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Το πρόγραμμά σας μιλά για φοροελαφρύνσεις, αλλά αναρωτιέμαι, μήπως αργήσατε, κύριε Πρόεδρε? Για παράδειγμα, η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση ψηφίστηκε το Μάιο. Οι 120 δόσεις για τις επιχειρήσεις ρυθμίστηκαν μόλις πριν από λίγες ημέρες. Για φοροελαφρύνσεις μιλά και η Νέα Δημοκρατία, το κάνει χρόνια τώρα. Γιατί να εμπιστευτεί εσάς η κοινωνία για να εφαρμόσετε το δικό σας πρόγραμμα φοροελαφρύνσεων? Πρώτα απ' όλα, κύριε Πολύζο, θέλω να σας πω, να ξεκινήσω από αυτό που πιστεύω ότι είναι το μεγάλο θέμα της προεκλογικής περίοδου. Την αποκάλυψη ότι ενώ για τρία συνεχόμενα έτη ο κ. Μητσοτάκης μίλαγε για λιγότερους φόρους που θα φέρει την επόμενη αν εκλεγεί, λίγο πριν από τις εκλογές μας αποκάλυψε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να φέρει φοροελαφρύνσεις την επόμενη μέρα αν εκλεγεί, αλλά αυτές θα έρθουν το 2021. Ζήσε μάινα, φας τριφύλι. Και θα έρθουν αν και εφόσον, λέει, οι εταίροι πιστούν να μειώσουν τα πρωτογενή πλεονάσματα, αν τους παρουσιάσει, λέει, και έτσι πιστεύει ότι θα τους δελεάσει, ένα κύμα μεταρρυθμίσεων, το οποίο δεν μας λέει ποιο είναι αυτό. Άρα οι πολίτες που μας παρακολουθούν να γνωρίζουν ότι ενώ η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης μίλαγε εδώ και τρία χρόνια για μειώσεις φορολογίας, σήμερα λέει ότι αυτές θα έρθουν στο τέλος της τετραετίας αν εκλεγεί και θα έρθουν αν και εφόσον οι εταίροι δελεαστούν από ένα κύμα μεταρρυθμίσεων. Εμείς λέμε δεν θα είναι κύμα απλό, θα είναι τσουνάμι. Θα είναι τσουνάμι κοινωνικής λαϊλασίας. Αλλά θα πω αργότερα γι' αυτό. Έρχομαι τώρα στο... πριν έρθω στο δικό μας σχέδιο, να πω και το εξής. Για ποιο λόγο να χρειαστεί να δελεάσουμε τους εταίρους μας να ρίξουν τα πλεονάσματα, αφού εμείς έχουμε ήδη καταθέσει ένα σχέδιο, για την μείωση των πλεονασμάτων από το 2020, όχι από το 2021, κατά 1% του ΑΕΠ, πώς, αξιοποιώντας τους κόπους και τις θυσίες του ελληνικού λαού. Όταν εγώ μπήκα σε αυτό εδώ το γραφείο, παραλάβαμε, ξέρετε, άδεια ταμεία, δεν είχαμε να πληρώσουμε τις συντάξεις. Μέρα με τη μέρα προσπαθούσαμε να βρούμε τον τρόπο προκειμένου να μην σταματήσουν να πληρώνονται οι μισθωτοί του δημοσίου και οι συνταξιούχοι. Ήταν το λεγόμενο σχέδιο της αριστερής παρένθεσης, πάνω στο οποίο είχε επενδύσει ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος. Σήμερα τα δημόσια ταμεία έχουν πάνω από 34 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάνω από 34 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η κόπη και οι θυσίες του ελληνικού λαού. Και εμείς καταθέσαμε στο Ζάπιο, πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές, όχι μονάχα ένα σχέδιο για συγκεκριμένες στοχευμένες φοροελαφρύνσεις, αλλά και πώς θα γίνει αυτό. Καταθέσαμε σε ένα ειδικό λογαριασμό 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ από τους κόπους του ελληνικού λαού και είπαμε στους Ευρωπαίους εταίρους, αυτό είναι το μαξιλάρι της ασφάλειας για εσάς, ότι θα πάρετε τα λεφτά σας, ώστε να μειωθούν τα πλεονάσματα από το 2020 και μετά κατά 1%, χωρίς να παραβιαστεί η συμφωνία με τους δανειστές μας. Αυτό ο κ. Μητσοτάκης κάνει ότι δεν το άκουσε, κάνει ότι δεν το είδε, δεν το υιοθετεί. Και τι λέει, το ξεχνάω αυτό και θα πάω να τους πείσω με μεταρρυθμίσεις. Θα πούμε αργότερα για το ποιες ήταν αυτές οι μεταρρυθμίσεις. Έρχομαι λοιπόν τώρα στο τι κάνουμε εμείς. Εμείς με βάση αυτό το σχέδιο έχουμε ήδη ξεκινήσει, και έχουμε υλοποιήσει και έχουμε ψηφίσει, νομοθετήσει, θεσμοθετήσει μια σειρά από στοχευμένες φοροελαφρύνσεις που αφορούν τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Από την επόμενη μέρα τις εξόδου από τα μνημόνια. Από τις 21 Αυγούστου και μετά. Σας θυμίζω ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εξήγηλα εγώ ένα συγκεκριμένο σχέδιο κοινωνικής στήριξης και φοροελαφρύνσεων. Την μείωση του έμφυα μεσοσταθμικά 30%, 10% έχει ήδη θεσμοθετηθεί και άλλο 20% το 2020. Μειώσαμε τις εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών, το αγκάθι, το οποίο υπήρχε στον ασφαλιστικό νόμο του κ. Κατρούγκαλου, το αγκάθι αυτό το εξομαλύναμε, μειώνοντας τις ασφαλιστικές εισφορές από το 20% στο 13%. Προχωρήσαμε στη θεσμοθέτηση του επιδόματος στέγης, που αφορά σήμερα πάνω από 420.000 νοικοκυριά. Και αργότερα, όταν μας δόθηκε η δυνατότητα, προχωρήσαμε στη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από το 24% στο 13%, τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα από το 24% στο 13%
και βεβαίως την μείωση του ΦΠΑ στην ενέργεια από το 13% στον υπερεκτοτικό συντελεστή του 6%. Αυτό αφορούν αυτά τα μέτρα που ήδη έχουμε θεσμοθετήσει, έχουμε ψηφίσει. Αφορούν, θα έλεγα, όλες τις κοινωνικές κατηγορίες. Όλες τις κοινωνικές κατηγορίες, όχι μόνο τους φτωχούς ή τους μεσαίους. Και ταυτόχρονα έχουμε ήδη εξαγγείλει μια σειρά από στοχευμένες φορολογικές ελαφρύνσεις με τον τρόπο που σας είπα, δημιουργώντας περιθώρια από τη μείωση των πλεονασμάτων από το 2020 και μετά, οι οποίες αφορούν στη μείωση, στην κατάργηση μάλλον της εισφοράς αλληλεγγύης μέχρι 20.000 ευρώ και στη ριζική μείωση από 20.000 ευρώ και πάνω. Στην μείωση του συντελεστή για τη φορολογία εισοδήματος του χαμηλού συντελεστή από το 22% στο 20%. Την μείωση της προκαταβολής φόρου από το 100% στο 50%. Μιλάμε για στοχευμένες παρεμβάσεις, οι οποίες θα δώσουν ανάσα, θα δώσουν ελάφρυνση και προοπτική σε μια πολύ μεγάλη κατηγορία επαγγελματιών, εργαζόμενων, μισθωτών, σε μια πολύ μεγάλη γκάμα που αφορά όλα τα επαγγέλματα και όλες τις κοινωνικές κατηγορίες. Αυτές λοιπόν οι παρεμβάσεις, και δεν είναι μόνο αυτές, είναι και μια σειρά άλλες, τις οποίες έχουμε ήδη εξαγγείλει και οι οποίες, εν πάση περιπτώσει, δεν χρειάζεται να τις επαναλαμβάνουμε, αλλά ενδεχομένως, μιας και είστε από επαρχιακούς, περιφερειακούς σταθμούς, να πούμε ότι αφορούν και τους νησιώτες μας, διότι καταργούμε τον έμφυα για νησιά έως 1.000 κατοίκους και κάνουμε πολύ σημαντικές φοροαπαλλαγές μέχρι 3.100 κατοίκους. Δίνουμε κίνητρα και φοροελαφρύνσεις σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης για τους κατοίκους ορεινών περιοχών. Παρεμβάσεις δηλαδή επίσης για τους αγρότες. Για τους αγρότες όπου δίνουμε τη δυνατότητα να έχουν πολύ σημαντικές ελαφρύνσεις και κίνητρα οι συνεταιρισμένοι αγρότες, που ήδη έχουμε βεβαίως μειώσει, καταργήσει τον φόρο, το τέλος τον φόρο που αφορούν το τέλος επιτιδεύματος για τους συνεταιρισμένους αγρότες, και προχωρούμε και με πολύ στοχευμένες παρεμβάσεις για μειώσεις φορολογικές στους αγρότες εκείνους που είναι συνεταιρισμένοι και όχι μόνο για αυτούς. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι μια πολύ μεγάλη γκάμα στοχευμένων φοροελαφρύνσεων, οι οποίες έχουν γίνει μελετημένα, έχουν γίνει σχεδιασμένα με απόλυτη ασφάλεια μέσα στο δημοσιονομικό περιθώριο το οποίο έχουμε. Αυτές ωστόσο, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, θα τις εφαρμόσουμε. Νιώθετε ότι αργήσατε να το κάνετε? Η εκτίμηση ότι υπήρχε δημοσιονομικός χώρος είναι παλαιότερη από τον χρόνο που έγιναν αυτές οι ρυθμίσεις. Και έτσι όπως έγιναν την τελευταία στιγμή, μοιάζαν ως αντίδωρα εν όψη. Κύριε Πολύζο, δεν έχετε δίκιο και θα σας πω. Όχι, δεν έχετε δίκιο ότι πιθανόν σε ό,τι αφορά τον εκλογικό χρόνο, αυτά να έπρεπε να είχαν γίνει από τον Οκτώβριο, Νοέμβριο. Δεν έχω καμιά αντίρρηση και διαφωνία μαζί σας. Όμως δεν έχετε δίκιο με την έννοια ότι αργήσαμε, διότι εμείς προβήκαμε σε αυτές τις κινήσεις αμέσως μόλις έγινε αντιληπτό ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για το 2019. Mm-hmm. Τι γινόταν μέχρι σήμερα, ενώ ήμασταν στο καθεστώς της Επιτροπής και των Μνημονίων? Αυτό που γινόταν ήταν να είμαστε σε μια διαρκή διαπραγμάτευση με τους εταίρους μας. Εμείς να τους λέμε, κοιτάξτε να δείτε, εδώ επιβάλλουμε στον ελληνικό λαό μεγαλύτερη φορολογία από αυτήν που χρειάζεται για να πιάσουμε τους στόχους. Αυτή διαρκώς, κυρίως το ΔΝΤ, αλλά και η Κομισιόν, έλεγαν όχι, δεν θα πιάσετε τους στόχους, δεν θα πιάσετε τους στόχους. Για τρεις συνεχόμενες χρονιές αποδείχθηκε ότι είχαμε εμείς δίκιο. Αυτοί λέγανε δεν θα πιάσετε τους στόχους, εμείς είχαμε δίκιο. Αυτή και ο κύριος Τουρνάρας που έβγαινε διαρκώς και έλεγε τα ίδια με αυτούς, και τώρα τα ίδια λέει. Αποδείχθηκε λοιπόν ότι για τρεις συνεχόμενες χρονιές είχαμε εμείς δίκιο. Και τι κάναμε στο τέλος, εφόσον είχαμε πλεόνασμα πάνω από τους στόχους, κάναμε μια αναδυναμητική πολιτική. Με δικαιοσύνη βέβαια, το μοιράζαμε με δικαιοσύνη στον ελληνικό λαό, στους πιο αδύναμους. Αλλά αυτή ήταν μια λαθεμένη οικονομικά, συνταγή. Το σωστό είναι να προϋπολογίζεις τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας και άρα να μην επιβάλλεις περισσότερους φόρους από τα όρια που χρειάζεται για να πιάσεις τους συγκεκριμένους στόχους. Το 19 που δεν έχουμε μνημόνια και δεν έχουμε τους δανειστές πάνω από το κεφάλι μας, μόλις διαπιστώσαμε τις δημοσιονομικές δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας, είπαμε τώρα θα προβούμε σε κινήσεις διορθωτικές, όχι στο τέλος του έτους. Αυτό όμως μπορέσαμε να το κάνουμε τον Απρίλιο, όταν βγήκανε από την Ελστάτ
οι εκτιμήσεις για τις δυνατότητες δημοσιονομικές της ελληνικής οικονομίας. Μακάρι να έβγαιναν νωρίτερα για να μπορούσαμε να το κάνουμε νωρίτερα. Αλλά τότε που το είδαμε, αμέσως προβήκαμε στις κινήσεις εκείνες τις διορθωτικές, που έδωσαν όμως ανάσα και προοπτική σε ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας. Η κυρία Κατέρινα Μαρκοπούλου από το Flash TV. Σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Κύριε Πρόεδρε, μετά τη συμφωνία των Πρεσπών, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, σε πολλές περιπτώσεις χάθηκε το μέτρο στο δημόσιο διάλογο. Οι αντίπαλοι σας κατηγόρησαν ότι παραδώσατε το όνομα για την μη περικοπή των συντάξεων και ότι προδώσατε την Μακεδονία. Αισθάνεστε ότι προδώσατε τη Μακεδονία? Και κάτι άλλο, κύριε Πρόεδρε, ένα σχόλιο για το έγγραφο που είδε το φως της δημοσιότητας και αναφέρεται σε επιστολή της κυβέρνησης Καραμαλή προς τον Μπους, στην οποία αποδέχεται η ελληνική πλευρά το όνομα Μακεδονία Σκόπια. Κύριε Μαρκοπούλο, όχι μόνο δεν αισθάνομαι ότι πρόδωσα καμία Μακεδονία, αλλά αισθάνομαι ότι όλο αυτό το διάστημα μια απέραντη υποκρισία, πάτριδο καπηλεία από την πλευρά των πολιτικών μας αντιπάλων έχει δημιουργήσει ένα κλίμα το οποίο είναι δηλητηριώδες στην ελληνική κοινωνία, στους Έλληνες πολίτες και εκεί που θα έπρεπε όλοι να ήμασταν ενωμένοι, γιατί έχουμε πετύχει μια μεγάλη εθνική επιτυχία με τη συμφωνία αυτή, που κανένας εκ των προκατόκων μου δεν είχε ούτε καν φανταστεί ότι θα μπορούσε να πετύχει, βρεθήκαμε για λόγους ψηφοθυρικούς να είμαστε και απολογούμενοι απέναντι σε ένα μέρος του ελληνικού λαού που έχει ιδιαίτερες ευαισθησίες και δεν είχε την ορθή ενημέρωση για το τι γινόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια, τι διαπραγματευόντουσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις και τι πετύχαμε εμείς. Στον πυρήνα του ερωτήματός σας θέλω να σας πω λοιπόν ότι αισθάνομαι απόλυτα δικαιωμένος από την πραγματικότητα και την αλήθεια και τις εξελίξεις. Σήμερα στα βόρεια σύνορά μας δεν έχουμε μια πληγή, έχουμε μια φίλη χώρα. Μια φίλη χώρα της οποίας την ασφάλεια εγγυάται ο ελληνικός στρατός, της οποίας τον εναέριο χώρο επιτηρούν τα ελληνικά πολεμικά αεροσκάφη και όχι τα τουρκικά. Και όχι την ασφάλειά τους να εγγυάται ο τουρκικός στρατός, όπως συνέβαινε μέχρι πρότινος. Φανταστείτε λοιπόν σε τι μεγάλους μπελάδες θα βρισκόταν η χώρα μας, εάν την ίδια στιγμή που τα τουρκικά F-16 κάνουν παραβιάσεις στο Αιγαίο και μας απειλούν με παραβίαση του διεθνούς δικαίου στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου, είχαμε στα βόρεια σύνορά μας, ως μπάστακες εκεί, τον τουρκικό στρατό. Πέραν όμως αυτού, είδε το φως της δημοσιότητας προχθές μία επιστολή του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Καραμαλή, στον πρόεδρο των ΗΠΑ, η οποία νομίζω ότι πραγματικά αλλάζει τελείως το πλαίσιο της συζήτησης. Με δύο λόγια να το πω, να το καταλάβει ο ελληνικός λαός, εκεί που μας χρωστάγαν όλοι αυτοί, ήρθαν να μας ζητήσουν για το βόδι. Μίλαγε ο κύριος Μητσοτάκης για προδοτική συμφωνία. Αν εγώ είχα γράψει τέτοια επιστολή και τους έλεγα διατηρήστε το συνταγματικό σας όνομα, μην το αλλάξετε, να λέγεστε Μακεδονία. Αφήστε όλες τις χώρες που σας έχουν αναγνωρίσει έτσι να σας λένε Μακεδονία. Και απλά προσθέστε ένα Μακεδονία Παύλα Σκόπια εις τον ΟΗΕ, τότε αν με είχαν πει μια φορά φωτοπαδό πόσες φορές θα μιλάγανε και πού θα πηγαίνανε και τι ακριβώς θα κάνανε αν εγώ τα είχα κάνει αυτά. Εγώ λοιπόν έχω όχι μόνο τη συνείδησή μου ήσυχη, αλλά θεωρώ ότι στο ζήτημα αυτό πράξαμε το πατριωτικό μας καθήκον, αναβαθμίσαμε τη θέση και το ρόλο της χώρας διεθνώς, λύσαμε μια διαφωνία η οποία έπρεπε να έχει λυθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όχι μόνο δεν δώσαμε τίποτα, αλλά κερδίσαμε. Κερδίσαμε την αναγνώριση της ελληνικότητας της αρχαίας Μακεδονίας, στο άρθρο 7 της Συμφωνίας. Αναγκάσαμε τους γείτονές μας να αλλάξουν συνταγματική τους ονομασία και εκεί που σε όλο τον κόσμο τους λέγανε Μακεδονία, σήμερα τους λένε North Macedonia, Βόρεια Μακεδονία και Βόρειο Μακεδόνες και όχι Μακεδόνες. Και επαναλαμβάνω, αναρωτιέμαι, αν εγώ είχα αποδεχθεί
αυτά τα οποία αποδέχτηκαν, όπως σήμερα βγαίνει στη δημοσιότητα και αποκαλύπτεται προκάτοχή μου, τι θα έπρεπε να έχει γίνει. Εδώ λοιπόν μιλάμε για μια μεγάλη υποκρισία. Ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος προφανώς τα γνώριζε όλα αυτά, οφείλει σήμερα μια συγγνώμη στον ελληνικό λαό για τη στάση του στο μακεδονικό, κυρίως όμως οφείλει μια συγγνώμη στους πολίτες με τις ευαισθησίες που διαδήλωναν δίπλα του στα συλλαλητήρια και φώναζαν «Η Μακεδονία είναι μία» και ότι εμείς δώσαμε το όνομα, το οποίο αυτοί ήδη το είχαν δώσει 14 χρόνια πριν. Μια μεγάλη υποκρισία, την οποία ο ελληνικός λαός πρέπει να την αξιολογήσει. Στήσανε πάνω σε ένα μεγάλο εθνικό ψεύδος μια σκευωρία εις βάρος της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ που έπρεπε να τη στηρίξουν σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Και αντί να τη στηρίξουν, δημιουργήσαν ένα κύμα εθνολαϊκισμού, διχασμού, που δηλητηρίασε την ελληνική κοινωνία. Και εγώ θέλω να αναρωτηθώ, εάν, κυρία Μαρκοπούλου, εάν εκείνη την εποχή δίναν το όνομα Μακεδονία και δεν του ζητάγαν συνταγματική αλλαγή, που σήμερα μας λένε για γλώσσα και εθνότητα, πώς θα τους λέγανε τους βόρειους γειτονές μας, εφόσον τους δίναν τη συνταγματική ονομασία Μακεδονία, τι εθνότητα θα είχανε και τι γλώσσα θα ομιλούσανε, πρώτον. Δεύτερον, κατηγορήσανε εμένα για μυστική διπλωματία, που ενημέρωνα μέχρι τελευταία στιγμή για όλα, όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Αλήθεια, ερωτώ, αυτή η επιστολή ήταν γνωστή στα πολιτικά κόμματα? Είχαν ενημερώσει, είχε ενημερώσει τότε η κυβέρνηση τα πολιτικά κόμματα και τους πολιτικούς αρχηγούς ότι είχε αλλάξει την εθνική στάση και την εθνική γραμμή και είχε αποδεχθεί τον όρο Μακεδονία και είχε αποδεχθεί τη συνταγματική τους ονομασία να διατηρήσουν, να μην αλλάξουν σύνταγμα, και είχαν αποδεχθεί απλά στον ΟΗΕ να έχουν δίπλα στον όρο Μακεδονία την πρωτεύουσά τους? Είναι απαντήσεις τις οποίες πρέπει να τις δώσει ο κύριος Μητσοτάκης εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα αναζητήσω εγώ απαντήσεις από το παρελθόν, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης τα γνώριζε όλα αυτά και εσκεμμένα έστησε όλη αυτή τη φαιά προπαγάνδα που οδήγησε τους Έλληνες και τις Ελληνίδες σε ένα μεγάλο διχασμό, με μοναδικό σκοπό, να δημιουργήσει φθορά στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και σε μένα προσωπικά. Η ιστορία όμως γράφει. Και η ιστορία δικαιώνει αυτούς που τολμάν και κυρίως αυτούς που λένε την αλήθεια. Ο εθνικός μας ποιητής έλεγε, ο Σολωμός, ότι εθνικό είναι το αληθινό. Εγώ έπραξα το εθνικό και το πατριωτικό, γιατί έπραξα το αληθές. Και είμαι ευτυχής και περήφανος να ξέρω ότι όπως κάθε φορά που βρέθηκε η Δημοκρατική Παράταξη, η Μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη, διότι μέρος της σήμερα και συνεχιστής είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Προοδευτική Συμμαχία. Κάθε φορά που βρέθηκε η αριστερά λοιπόν και η Δημοκρατική Παράταξη, από την εποχή του Βενιζέλου μέχρι σήμερα, να διαχειριστεί τα εθνικά θέματα, δεν είπε ψέματα ποτέ στον ελληνικό λαό. Είπε την αλήθεια. Και τα διαχειρίστηκε με ευθύνη και με πατριωτισμό. Και με γνώμονα πάντα η Ελλάδα να γίνει ισχυρότερη και μεγαλύτερη. Πιστεύω ότι αυτό κάναμε και σήμερα. Ο κύριος Αντώνης Τελόπουλος από τη Δέλτα Τηλεόραση. Κύριε Πρόεδρε, πιάνοντας το νήμα από το τελευταίο σχόλιο σας σχετικά με την κλιμάκωση που ζούμε αυτές τις μέρες στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το προηγούμενο διάστημα η Ελλάδα απάντησε στις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας χρησιμοποιώντας τη διπλωματία και το διεθνές δίκαιο, όπως και ο ίδιος έχετε τονίσει, αναδεικνύοντας έτσι και τις συμμαχίες της. Ανησυχείτε για περαιτέρω κλιμάκωση, κλιμάκωση των ενεργειών της Τουρκίας, είτε προσπαθώντας να κάνει γεώτρηση πια στην ελληνική ΑΟΣ, και πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα σε αυτή την περίπτωση? Ανησυχείτε για κάποιο θερμό επεισόδιο, όπως κάποιοι έχουν προεξοφλήσει τις προηγούμενες μέρες? Θα είμαστε σε αυτή την απάντηση, σε αυτή την προσπάθεια μόνοι μας, όπως δήλωσε ο κύριος Αποστολάκης, ή οι σύμμαχοί μας θα βοηθήσουν? Ακούστε, κύριε Τελόπουλε,
Η Ελλάδα δεν είχε ποτέ τόσο ισχυρές συμμαχίες και ερίσματα στον ευρωπαϊκό χώρο αλλά και στο διεθνή παράγοντα όσο έχει σήμερα. Και αυτό δεν έγινε τυχαία, δεν έγινε από τη μια μέρα στην άλλη. Σας θυμίζω ότι είχε γίνει το θερμό επεισόδιο στα Ίμια, είχαν χαθεί οι Έλληνες αξιωματικοί, είχε καταλάβει η ελληνική βραχονισίδα τουρκικές ένοπλες δυνάμεις και την επόμενη μέρα ο Έλληνας Πρωθυπουργός τότε, ο κ. Σιμίτης, είχε βγει και είχε πει ευχαριστώ τους Αμερικανούς. Γιατί άραγε? Πήγε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντί να βγάλει μια καταδικαστική απόφαση για τη στάση της Τουρκίας, έβγαλε συμπεράσματα στα οποία ούτε λίγο ούτε πολύ ζητούσε να τα βρούμε μεταξύ μας. Σήμερα, εγώ με τον Κύπριο πρόεδρο, τον Νίκο τον Αναστασιάδη, πετύχαμε στην προηγούμενη Σύνοδο Κορυφής μια ανακοίνωση, συμπεράσματα μάλλον, αποφάσεις που ποτέ άλλοτε δεν είχαμε πάρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Που όχι μόνο καταδικάζουν την παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας, όχι μόνο παίρνουν σαφή θέση, αλλά μιλούν και για στοχευμένα μέτρα που θα πάρουν άμεσα προκειμένου να σταματήσει αυτή η παραβατική συμπεριφορά. Έχουμε λοιπόν όλους τους Ευρωπαίους εταίρους απολύτως στο πλευρό μας. Παρά το γεγονός ότι θα μπορούσαν, ακριβώς επειδή έχουν ανοιχτά θέματα με την Τουρκία και ακριβώς επειδή και η Τουρκία θα μπορούσε και έχει και οικονομικές σχέσεις με την Ευρώπη, είναι το προσφυγικό θέμα ανοιχτό, θα μπορούσε η Ευρώπη να πει δεν παίρνω θέση. Όμως πήρε σαφέστατη, ισχυρή θέση στήριξης της Ελλάδας και της Κύπρου. Και ταυτόχρονα όλος ο διεθνής παράγοντας. Γιατί λοιπόν συνέβη αυτό? Γιατί όλα τα τελευταία 4 χρόνια καταφέραμε να κάνουμε την Ελλάδα από το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης μια χώρα αξιόπιστη. Μια χώρα της οποίας το κύρος αναγνωρίζεται. Και οι θυσίες του ελληνικού λαού αναγνωρίζονται. Και τα δίκαια του αναγνωρίζονται. Πιστεύω ότι και η επίλυση του Μακεδονικού έπαιξε ρόλο σε αυτό. Βγάζουμε προς τα έξω όχι την εικόνα ενός μίζερου γκρινιάρη που θέλει σε όλα να κάνει το σκαντζόχυρο, αλλά θέλει να δίνει λύσεις με βάση το διεθνές δίκαιο και να προχωράει. Και άρα ποιος είναι ο μίζερος που δεν θέλει να σέβεται το διεθνές δίκαιο? Η Τουρκία, όχι η Ελλάδα. Το ίδιο κάναμε και στο Κυπριακό, όπου κάτσαμε στο τραπέζι και είπαμε να λυθεί το Κυπριακό βεβαίως, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο, με βάση τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και με βάση το ότι λύση σημαίνει όχι κατοχικό στρατό στο νησί και όχι το αναχρονιστικό σύστημα των εγγύησεων. Απλά και κατανοητά πράγματα που τα καταλαβαίνουν όλοι στην Ευρώπη και στον κόσμο. Πώς θα λύσεις ένα πρόβλημα που δημιουργήθηκε εξαιτίας της κατοχής, της εισβολής και της κατοχής, αν δεν αποχωρήσουν τα στρατεύματα? Και ταυτόχρονα η Ελλάδα, μέσα από τις τριμερείς και πολυμερείς συνεργασίες της στην Ανατολική Μεσόγειο, με χώρες πάρα πολύ σημαντικές στην περιοχή, την Αίγυπτο και το Ισραήλ και την Κύπρο, έχει καταφέρει να δημιουργήσει ερίσματα, συμμαχίες και μια ασπίδα προστασίας και ασφάλειας. Ποτέ άλλοτε η Ελλάδα δεν τα έχει αυτά. Η δε πρωτοβουλία μας να προχωρήσουμε στο μεγάλο αυτό ενεργειακό project, τον αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου από τη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου στην Ευρώπη μέσω της Κρήτης, τον αγωγό EastMed, αλλάζει τη γεωπολιτική γεωγραφία της περιοχής υπέρ ημών. Άρα λοιπόν όλα αυτά έχουν συντελέσει στο να βρίσκεται σήμερα η Τουρκία με την πλάτη στον τοίχο στα ζητήματα αυτά. Όχι σε θέση ισχύως. Και γι' αυτό και κάνει σπασμωδικές κινήσεις. Εγώ λοιπόν θέλω να σας διαβεβαιώσω, όπως έχω διαβεβαιώσει και όλους τους Έλληνες, ότι η Ελλάδα σήμερα είναι μια χώρα ισχυρή, όσο ποτέ, και μια χώρα ασφαλής. Ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν από μόνες τους οποιαδήποτε απειλή, αλλά πριν φτάσουμε στο επίπεδο των ενόπλων δυνάμεων, πρέπει να έχουμε φροντίσει ώστε να διαμορφώσουμε τις συνθήκες εκείνες τις διπλωματικές, μέσα από διπλωματικές παρεμβάσεις και διεργασίες, ώστε ο εχθρός να έχει συνειδητοποιήσει ότι το κόστος οποιασδήποτε ενέργειας θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτό το έχουν συνειδητοποιήσει. Ανησυχείτε? Δεν φοβάμαι λοιπόν θερμό επεισόδιο. Ατύχημα βεβαίως. Ατύχημα να το ξέρετε. Ο κάθε πρωθυπουργός που έχει κάτι σε αυτή την καρέκλα κοιμάται και ξυπνάει με αυτόν τον φόβο. Ατύχημα, άλλο ατύχημα και άλλο εσκεμμένη παρέμβαση όμως. Έχει διαφορά.
Η Ελλάδα είναι μια χώρα της ειρήνης και της συνεργασίας και του διαλόγου. Το έχει αποδείξει, το έχω αποδείξει. Έχω ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Πήγα τρεις φορές, τέσσερις στην Τουρκία. Ήρθε εδώ ο Τούρκος Πρόεδρος. Δεν του χαρίστηκα όταν βγήκαμε να κάνουμε δηλώσεις εδώ έξω. Δεν του χαρίστηκα. Του είπα για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Του είπα για την εισβολή και κατοχή της Κύπρου, ότι αυτό είναι το κυπριακό πρόβλημα. Σε όλα τα θέματα μίλησα τη γλώσσα της αλήθειας. Αλλά αυτό μου δίνει την αίσθηση και νομίζω σε όλο τον ελληνικό λαό πρέπει να τη δίνει, ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι μια ηγέτιδα δύναμη ξανά. Και στα Βαλκάνια, μέσα από την επίλυση του Μακεδονικού και τις πρωτοβουλίες της, αλλά και μέσα από τα ερίσματα της διεθνής της συμμαχίας και τον αξιόπιστο λόγο της και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Η κυρία Έλενα Χριστοφορίδου από το Ήπειρο στη Βιέννα. Κύριε Πρόεδρε, λέτε πως ο κόσμος σας αναγνωρίζει ότι καταφέρατε να βγάλετε τη χώρα από τα μνημόνια. Ωστόσο, μήπως πιστεύετε ότι ο κόσμος εκτιμά ότι δεν μπορείτε να προχωρήσετε σε βελτίωση της καθημερινότητάς του με βάση και τα αποτελέσματα των πρόσφατων ευρωεκλογών, γιατί δεν είναι μόνο τα θέματα της οικονομίας, είναι και άλλες εκφάνσεις της καθημερινότητας και της ζωής των πολιτών. Και εξηγούμε και αναφέρομαι για παράδειγμα στα θέματα της ασφάλειας, ένα θέμα το οποίο το έχει αναδείξει σε μείζον, σε κορυφαίο η αξιωματική αντιπολίτευση σήμερα. Και μάλιστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από λίγες μέρες εξήγηλε προσλήψεις ακόμη περισσότερων αστυνομικών για να εμπεδωθεί σε όλους τους πολίτες το αίσθημα ασφάλειας. Κυρία Χριστοφορίδου, ας ξεκινήσω από το τελευταίο. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει ότι θέλει να επαναφέρει την αναλογία προσλήψεων απολύσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα από το 1:1 που έχουμε καταφέρει εμείς στο 1:5. Αυτό τι σημαίνει? Κάθε χρόνο έχουμε περίπου 9.000 αποχωρήσεις, άρα μας αντιστοιχούν 9.000 προσλήψεις με το 1:1. Αν όμως από το 1:1 πάμε στο 1:5, θα έχουμε κάθε χρόνο 9.000 αποχωρήσεις και θα μας αντιστοιχούν περίπου 1.800 προσλήψεις. Αν λοιπόν το 2019 από αυτές τις 1.800 προσλήψεις που μας αντιστοιχούν, η Νέα Δημοκρατία, αν εκλεγεί, προχωρήσει την πρόσληψη 1.500 αστυνομικών, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα σημαίνει ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε μόνο 300 προσλήψεις σε όλους τους υπόλοιπους τομείς. Δηλαδή 9.000 θα φύγουν και εμείς θα πάρουμε μόνο 300. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι μια εξαγγελία την οποία δεν μπορώ να την κατανοήσω. Ακόμη και αν παραδέχομαι ότι προφανώς υπάρχουν ζητήματα. Το θέμα της ασφάλειας πρέπει να είναι στην πρώτη προτεραιότητά μας. Αλλά μπορείς να αντιμετωπίσεις το θέμα της ασφάλειας με θεσμικές τομές αναδιοργάνωσης αστυνομίας, αυτό που κάναμε εμείς, τη δυνατότητα δηλαδή να φύγουν χιλιάδες αστυνομικοί από το να φυλάνε VIP πρόσωπο και να ξαναβγούν στη γειτονιά. Φτιάξαμε το θεσμό του αστυνόμου της γειτονιάς, βρέθηκαν οι αστυνομικοί εκεί όπου γίνεται το έγκλημα και όχι σε γραφεία. Αλλά το να πάμε σε μια λογική, να αφήσουμε τα σχολεία, τα νοσοκομεία, τις δημόσιες υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης, το βοήθεια στο σπίτι, την ειδική αγωγή χωρίς δημόσιους λειτουργούς για να προσλάβουμε 1.500 αστυνομικούς και ταυτόχρονα βεβαίως να πάμε στο 1:5, είναι κάτι το οποίο αντιλαμβάνεστε, αν θα συμβεί, ποιος θα ζημιώσει. Ούτε το αίσθημα ασφάλειας του πολίτη θα ενισχύσει, ιδίως εάν δεν υπάρξει, δεν συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια αναδιοργάνωσης της αστυνομίας και ξαναγυρίσουμε στο παρελθόν όπου γεμίζανε τα γραφεία με αστυνομικούς και δεν ήταν κανένα στον δρόμο, ούτε βεβαίως θα ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας, διότι ασφάλεια δεν είναι αίσθημα κοινωνικής ασφάλειας, διότι ασφάλεια δεν είναι μονάχα το να αισθάνεται ασφαλής ο πολίτης απέναντι στο έγκλημα, αλλά να αισθάνεται ασφαλής και στην εργασία του, να αισθάνεται ασφαλής και σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, αν ομιγαίνει το πάθει κάτι, να αισθάνεται ασφαλής ότι το παιδί θα πάρει ποιοτικές γνώσεις στο σχολείο, να αισθάνεται ασφαλής συνολικά. Τώρα, στο θέμα το οποίο θίξατε, δύο παρατηρήσεις μόνο. Μία ακόμα παρατήρηση στα ζητήματα της ασφάλειας και ένα για την καθημερινότητα. Στο θέμα που αφορά την ασφάλεια των πολιτών για την αντιμετώπιση εγκληματικότητας, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στη χώρα μας από την περίοδο της οικονομικής κρίσης και μετά μεγιστοποιήθηκε, διευρύνθηκε, μεγάλωσε ο αριθμός των κρουσμάτων παραβατικότητας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Τα χρόνια τα οποία βρίσκομαι εγώ στη θέση του Πρωθυπουργού έχουμε μία μεταστροφή ποιοτική. Δηλαδή, η αναλογία ανάμεσα στα κρούσματα
βαριάς παρακρατικότητας και ελαφριάς παραβατικότητας, ενώ αν θέλουμε να πούμε την αλήθεια, πάνω κάτω έχει μειωθεί, αλλά πάνω κάτω θα μπορούσε να πει κανείς ότι τα κρούσματα συνολικά μένουν πάνω κάτω τα ίδια. Η αναλογία βαριάς παραβατικότητας, ελαφριάς παραβατικότητας έχει αντιστραφεί. Από το 70-30 που ήταν, 65-35 που ήταν βαριάς παραβατικότητας, τώρα έχουμε πάει σε αντιστροφή. Έχουμε ελαφριά παραβατικότητα και η βαριά παραβατικότητα έχει μειωθεί. Η αστυνομία έχει πάρα πολύ σημαντικές επιτυχίες. Και στην διελεύκανση υποθέσεων μεγάλων εγκληματικών οργανώσεων, απαγωγέων, αλλά και μέσα στα εξάρχεια, στη διακίνηση των ναρκωτικών, στο τράφικινγκ, πάρα πολύ σημαντικές επιτυχίες είχε η ελληνική αστυνομία όλα τα προηγούμενα χρόνια. Προφανώς, η ελληνική αστυνομία θα πρέπει το επόμενο διάστημα να συνεχίσει αυτή την προσπάθεια και εκδημοκρατισμού, αλλά και βελτίωσης του υψηλού επίπεδου επαγγελματικότητας και αποτελεσματικότητας. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά δεν πιστεύω ότι αυτό μπορεί να γίνει με μια λογική επιστροφής στις στρατηγικές της βαριάς καταστολής, τις οποίες ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ δεν μπορώ να ξεχάσω. Δεν μπορώ να ξεχάσω ότι η Αθήνα ήταν μια σιδηρόφραχτη πόλη, ότι είχε σειρματοπλέγματα η Βουλή. Δεν μπορώ να ξεχάσω το πώς συμπεριφερόντουσαν αστυνομικοί, ιδίως η ομάδα Δέλτα, την οποία εμείς την διαλύσαμε, διότι δεν είχε στόχο να αντιμετωπίσει την εγκληματικότητα, αλλά τους πολίτες που διαδήλωναν και διαμαρτύρονταν εκείνη την εποχή. Δεν μπορώ να ξεχάσω αυτή την βαριά ατμόσφαιρα μιας αυταρχικής πολιτικής που ζήσαμε όλη την περίοδο Σαμαρά. Η ελληνική αστυνομία, λοιπόν, έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα και εκδημοκρατισμού, αλλά κυρίως βελτίωσης του επαγγελματισμού και της αποτελεσματικότητάς της. Και αυτό το λένε και τα νούμερα και οι στατιστικές. Το τελευταίο μου σχόλιο έχει να κάνει με την καθημερινότητα. Δεν υπάρχει αφιβολία ότι η καθημερινότητα είναι μια ξεχωριστή μάχη που πρέπει να δώσουμε. Και όσοι έχουν βρεθεί σε αυτή την καρέκλα που βρίσκομαι εγώ, το καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά. Πρέπει όμως να συνειδητοποιήσουμε ότι ιδίως τα χρόνια που η χώρα βρίσκονταν στην σκληρή δημοσιονομική πειθαρχία, την αυστηρότητα των δανειστών, η πρώτη προτεραιότητα ήταν να κερδίσουμε αυτή τη μάχη. Χάσαμε μάχη της καθημερινότητας. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής απέναντί σας. Όμως τώρα μας δίνεται ευκαιρία από τον Αύγουστο του 18 και μετά να αποδείξουμε αν εκτός από την ικανότητα που είναι νομίζω παθομολογουμένη, διότι είμαστε η μόνη κυβέρνηση που πέτυχε εκεί που τρεις διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν να νοικοκυρεύσει τα δημόσια οικονομικά, να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια. Αν μπορούμε να έχουμε τα ίδια θετικά αποτελέσματα και σε άλλους τομείς, όπως της καθημερινότητας ή και σε άλλους τομείς, όπως αυτή της βελτίωσης της ποιότητας ζωής μας. Με δύο λόγια δηλαδή να σας πω ότι η δική μου κυβέρνηση και εγώ προσωπικά κυβερνήσαμε τα 3/4 της θητείας μας, παραπάνω από τα 3/4, με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη. Τους τελευταίους 8 μήνες μόνο βρισκόμαστε σε θέση να χαράξουμε την πολιτική που εμείς πιστεύουμε, το δικό μας όραμα και το δικό μας σχέδιο. Άρα, είναι άδικο να λέει κάποιος ότι αυτό που ζητάμε είναι μια δεύτερη εντολή, μια δεύτερη ευκαιρία. Είναι η πρώτη ευκαιρία να αποδείξουμε ότι η αριστερά δεν μπορεί μονάχα στα δύσκολα να είναι αποτελεσματική. Στα εύκολα μπορεί ακόμα καλύτερα. Ο κύριος Τάσος Παλαιστίδης από το Ένα Channel. Κύριε Πρόεδρε, αναφέρεστε τελευταία σε όλες σχεδόν τις ομιλίες σας αλλά και στις δημόσιες τοποθετήσεις σας για τη μείωση της ανεργίας. Από το 28% στο 18% που έχει καταφέρει η κυβέρνησή σας. Ταυτόχρονα όμως σηκώνεται πολύ ψηλά και την ατζέντα των εργασιακών και των ασφαλιστικών θεμάτων, που επίσης είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα, νομίζω, στην ατζέντα σας, υποστηρίζοντας στους πολίτες, στους εργαζόμενους και στους συνταξιούχους, ότι εσείς μπορείτε να διασφαλίσετε τα συμφέροντα και του εργαζόμενου αλλά και του συνταξιούχου. Ταυτόχρονα δεσμεύεστε και στο πρόγραμμά σας για την επόμενη τετραετία για τη δημιουργία 500.000 νέων θέσεων εργασίας. Και θέλω να μου πείτε πού αντιμετωπίζετε εσείς πρόβλημα με την πρόταση του κ. Μητσοτάκη για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, ο οποίος μιλάει ταυτόχρονα όμως και για την ιδιωτική ασφάλιση. Γιατί διαφωνείτε σε αυτό?
Κύριε Παλαιστίδη, είναι πολύ κέριο το ερώτημά σας. Εγώ θα ήθελα να επισημάνω πριν σας δώσω την απάντηση ότι καλό θα ήταν και εγώ και ο ελληνικός λαός να μάθουμε ποια είναι αυτή η πρόταση του κ. Μητσοτάκη. Διότι προχθές Κυριακή, Σάββατο κυκλοφόρησαν οι εφημερίδες προχθές και τις έλαβα στα χέρια μου και σε κάποιες από αυτές η Νέα Δημοκρατία έχει ένθετο το πρόγραμμά της. Το πήρα λοιπόν στα χέρια μου και είπα ωραία ευκαιρία για να δούμε τι λένε για τη μεταρρύθμιση που έχουν ήδη προαναγγείλει ότι θα κάνουν εκ νέου στο ασφαλιστικό σύστημα. Ούτε γραμμή, ούτε λέξη. Τι ακριβώς θα αλλάξουν αλήθεια. Την έχουν προαναγγείλει. Σειρά δημοσιευμάτων που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, τα οποία δεν τα έχουν αρνηθεί αυτοί στους οποίους αναφέρεται, σύμβουλοι της Νέας Δημοκρατίας ή υπεύθυνοι τομεάρχες για θέματα ασφαλιστικής πολιτικής. Δημοσιεύματα λοιπόν αναφέρουν ότι το σχέδιο που έχει ετοιμάσει η Νέα Δημοκρατία είναι ένα σχέδιο ιδιωτικοποίησης της επικουρικής ασφάλισης. Θέλω λίγο να μου δώσετε λίγο χρόνο να εξηγήσω τι σημαίνει αυτό. Λένε λοιπόν τα δημοσιεύματα αυτά ότι η Νέα Δημοκρατία θα υποχρεώσει τους σημερινούς ασφαλισμένους και εργαζόμενους από κάποια στιγμή και μετά να σταματήσουν να δίνουν εισφορές στο Δημόσιο Ταμείο για την επικουρική ασφάλιση και να τα δίνουν σε ιδιωτικές ασφαλιστικές. Το σύστημα όμως σήμερα είναι τέτοιο, ώστε όλα τα χρήματα τα οποία εισπράττουμε από τους σημερινούς ασφαλισμένους, τους σημερινούς εργαζόμενους, είναι τα χρήματα που δίνουμε στους σημερινούς συνταξιούχους. Όταν θα πάψουν λοιπόν οι σημερινοί εργαζόμενοι και ασφαλισμένοι να δίνουν εισφορές για την επικουρική σύνταξη, οι σημερινοί συνταξιούχοι δεν θα έχουν να πάρουν επικουρική σύνταξη. Τόσο απλά. Δεν θέλω να αναφερθώ βεβαίως και στην μεγάλη αβεβαιότητα που θα έχουν οι σημερινοί εργαζόμενοι. Μεγάλη αβεβαιότητα διότι έχουμε εμπειρία από το παρελθόν. Έχουμε το φαινόμενο της ασπής πρόνοια. Έχουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής την Enron και την AIG που μέσα σε μια νύχτα κατέρευσαν και οι εργαζόμενοι έχασαν τις αποταμιεύσεις μιας ζωής και έμειναν στον άσο. Δεν θέλω να αφαιρθώ σε αυτό, στο ρίσκο. Θέλω να πω πάρα πολύ συγκεκριμένα. Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας δημιουργεί μια τεράστια μαύρη τρύπα στο ασφαλιστικό μας σύστημα. Πώς θα καλυφθεί αυτή η μαύρη τρύπα? Πώς ακριβώς εγγυάται ο κύριος Μητσοτάκης ότι οι συνταξιούχοι, 1.200.000 συνταξιούχοι, παίρνουν επικουρική σύνταξη? Όταν σταματήσουν λοιπόν οι ασφαλισμένοι να πληρώνουν εισφορές, αυτό το 1.200.000 δεν θα έχει χρήματα να πάρει την επικουρική σύνταξη. Άρα λοιπόν, δύο τεινά μπορεί να συμβούν. Ή θα πρέπει να βρεθούν χρήματα από τον προϋπολογισμό και να μας πει από πού, ή θα πρέπει να κοπούν οι επικουρικές συντάξεις, να καταργηθεί η προσωπική διαφορά. Τι είναι η προσωπική διαφορά? Είναι αυτό που μας ζητούσε το ΔΝΤ να υλοποιήσουμε και εμείς αρνηθήκαμε, δηλαδή να κόψουμε από 1η-1η του 2019 κατά 1% του ΑΕΠ, 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ, να τα κόψουμε από τους συνταξιούχους. Αυτό που κερδίσαμε με μάχες μεγάλες στη διαπραγμάτευση, να μην περικοπεί ούτε ένα ευρώ, θα έρθει τώρα ο κ. Μητσοτάκης, γιατί λέει πρέπει να αλλάξει εκ νέου το ασφαλιστικό σύστημα, να το κάνει πράξη. Και ρωτώ, ποιος ο λόγος να γίνει αλλαγή στο ασφαλιστικό σύστημα? Εκτός από το ότι έχουν κάνει κάποια deals, business, να καταλαβαίνει ο κόσμος, με ιδιωτικές ασφαλιστικές και θέλουν να τζογάρουν δισεκατομμύρια για να κερδίσουν κάποιοι τα λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων, όπως κάνανε με τα αποθεματικά των ταμείων, τα ξεχνάμε αυτά, που τα τζογάραν στο χρηματιστήριο, στα δομημένα ομόλογα, τα ξεχνάμε αυτά. Και μετά μας οδηγήσαν και στο PSI που κουρέψανε τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων και οδηγήσαν το ασφαλιστικό σύστημα στην καταστροφή. Και ήρθαμε εμείς και βρήκαμε ένα ασφαλιστικό σύστημα που αναλογιστικές μελέτες μας λέγανε το 2020 θα είχαμε πληρώσουμε συντάξεις. Και κάναμε μια μεγάλη μεταρρύθμιση, για την οποία είμαστε περήφανοι για τον εξής λόγο, διότι ήταν η κορυφαία διαρθρωτική μεταρρύθμιση που έχει γίνει στον τόπο τα τελευταία 50 χρόνια, η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού, και φτιάξαμε ένα σύστημα με δικαιοσύνη. Πρώτον, σταματήσαμε τις περικοπές, σταματήσαμε να κόβουμε συντάξεις και έχουμε αυξήσει σιγά-σιγά. Δεύτερον, μοιράσαμε με δικαιοσύνη τις εισφορές. Το 85% των
ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων, μισθωτών, έχουν δει ελαφρύνσεις από το νέο σύστημα των εισφορών. Και εκεί που υπήρχε μία, όπως είπα και πριν, παραδέχτηκα αδυναμία και αφορούσε τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, το αντιμετωπίσαμε με την παρέμβαση που κάναμε, μείωση από το 20% στο 13% των εισφορών. Γιατί λοιπόν έρχονται τώρα και ζητάνε εκ νέου να ανοίξουν το ασφαλιστικό, υιοθετώντας τις πιο ακραίες αντιλήψεις των τεχνοκρατών του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου και κυρίως, κύριε Παλαιστίδη, είμαστε μια εβδομάδα πριν τις εκλογές. Γιατί δεν μας λένε τι θα κάνουν, γιατί δεν ανοίγουν τα χαρτιά τους, γιατί δεν δέχονται να βγούμε σε μια τηλεοπτική αναμέτρηση, να αντιπαρατεθούμε, να εξηγήσουν τι φοβούνται. Γιατί ο Έλληνας συνταξιούχος που είδε για πρώτη φορά να σταματάνε οι περικοπές και να παίρνει και αυτή τη 13η μας κατηγορήσανε, λέει ότι είναι κουτσουρεμένη. Ήτανε, αντιστοιχούσε στο δώρο Πάσχα. Και είπαμε ότι 13η μπορούμε τώρα να την κάνουμε μόνιμη όμως, μόνιμη, κάθε Πάσχα να παίρνουν το δώρο Πάσχα ως 13η σύνταξη και από το 20 και μετά να παίρνουν το αντίστοιχο και τα Χριστούγεννα ως 14η. Τώρα λοιπόν όχι μόνο 13η και 14η θα έχουν, αλλά θα δούνε να καταργούνται και οι επικουρικές και η προσωπική διαφορά. Και το μήνυμα που θέλω να στείλω εγώ, αφήνω τον κύριο Μητσοτάκη, δεν θα απαντήσει. Αλλά στους απόμαχους της βιοπάλης, στους ανθρώπους που δουλεύανε μια ζωή για να παίρνουν μια σύνταξη αξιοπρέπειας, ανεξάρτητα από το τι ψηφίζουν και ποια είναι η κομματική τους προτίμηση, θα θελήσουν να γυρίσουν πίσω σε αυτούς που είδανε να τους κουτσουρεύουν τις συντάξεις 40% μέσα σε μια νύχτα? Γι' αυτό λέω εγώ ότι στις 7 του Ιούλη δεν ψηφίζουμε το κόμμα προτίμησης, ψηφίζουμε για τη ζωή μας. Πρώτα η ζωή μας και η αξιοπρέπειά μας. Όταν λοιπόν ο συνταξιούχος έχει καταφέρει να έχει ένα επίπεδο διαβίωσης μετά από τόσες περικοπές και χαράτσια, είναι θέμα αξιοπρέπειας να μας πούνε όλες οι πολιτικές δυνάμεις τι σχεδιάζουν την επόμενη μέρα με τη σύνταξή του. Και όχι να κρύβονται. Είναι θέμα αξιοπρέπειας. Και πιστεύω ότι ο κ. Μητσοτάκης υποτιμά τους Έλληνες πολίτες και κυρίως τους απόμαχους της βιοπάλης, τους συνταξιούχους που έχουν μεγάλη αγωνία για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Και μεγάλη αγωνία, κύριε Πρόεδρε, έχουν και οι 500.000 νέοι βάσει του προγράμματός σας που λέτε ότι θα δημιουργηθούν αυτές οι 500.000 νέοι. Δεν είναι κατά ανάγκη νέοι. Κοιτάξτε, εμείς πήραμε μια ανεργία που είχε σκαρφαλώσει το 28%. Σήμερα έχει φτάσει στο 18%. 380.000 θέσεις εργασίας είχαμε δημιουργήσει, νέες δουλειές δηλαδή, μέχρι την 1η-1η του 2019 και το πρώτο τετράμινο του 2019 άλλες 110.000. Άρα λοιπόν τι έχουμε, να το δούμε μακροσκοπικά. Από τότε που ξεκίνησαν τα μνημόνια, μέχρι τότε που αναλάβαμε εμείς, έχασαν τη δουλειά τους 1.000.000 συμπολίτες μας, 1.000.000. Και από τότε που αναλάβαμε εμείς μέχρι σήμερα, έχουν κερδίσει δουλειά, έχουν ξαναγυρίσει στη δουλειά τους ή έχουν νέοι άνθρωποι βρει δουλειά πάνω από 400.000. Λέμε λοιπόν ότι αυτή η πορεία ανάκτησης εργασίας στον τόπο μας πρέπει να συνεχιστεί και να μην γυρίσουμε πίσω. Και όπως καταφέραμε μέσα σε δύσκολες συνθήκες αυτά τα 4 χρόνια και είχαμε 400.000, πάνω από 400.000 νέες θέσεις εργασίας, τώρα που η οικονομία πάει καλύτερα, τώρα που έχουμε ρεκόρ σε άμεσες ξένες επενδύσεις, τώρα που έχουμε ένα καθαρό διάδρομο και η χώρα δανείζεται με το χαμηλότερο επιτόκιο από ποτέ. 2,5% έχει πάει το δεκαετές, ενώ το παραλάβαμε στο 11%. Τώρα λοιπόν υπάρχει η απόλυτη βεβαιότητα ότι αυτή η πορεία για την ενίσχυση της εργασίας, για νέες δουλειές, για να πέσει κι άλλο η ανεργία και να φτάσει στο τέλος της τετραετίας στα επίπεδα της ευρωπαϊκής κανονικότητας είναι απολύτως ρεαλιστική. Και γι' αυτό μιλάμε για τη δυνατότητα στο τέλος της τετραετίας να έχουμε γυρίσει εκεί που ήμασταν πριν την κρίση, και αυτό σημαίνει ότι περίπου 500.000 άνθρωποι θα βρουν δουλειά. Και το κρίσιμο βέβαια για μας είναι αυτές οι δουλειές να είναι σταθερές, να είναι αξιοπρεπώς αμοιβόμενες και να είναι με κανόνες, να είναι με συνθήκες. Όχι της ασυδοσίας, αλλά τις συνθήκες εργασιακές που πρέπει να έχει κάθε επιχείρηση που σέβεται τον εργαζόμενο, διότι κατά την άποψή μας ο βασικός κρίκος για να πάει καλά μια επιχείρηση και μια δουλειά είναι ο εργαζόμενος να αισθάνεται ασφαλής για να είναι και παραγωγικός, να είναι και αποδοτικός. Όταν ξεζουμίζεις τον εργαζόμενο προκειμένου να έχεις από εκεί κάποιο όφελος,
το βρίσκεις την επόμενη μέρα, το βρίσκεις μπροστά σου. Διότι αυτός ο εργαζόμενος δεν είναι παραγωγικός, δεν είναι αποδοτικός, δεν αισθάνεται καλά σε αυτό που κάνει. Άρα εμείς λέμε ότι η ασφάλεια της εργασίας και οι εργασιακές συνθήκες και οι καλές αμοιβές, γι' αυτό αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό 11%, είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη. Αλλά για μια ανάπτυξη που θα είναι δίκαιη και θα είναι για όλους. Μας λέει η Νέα Δημοκρατία ισχυρή ανάπτυξη. Πρώτον, όταν το ακούω γελάω, διότι στις μέρες τους είχαμε τη μεγαλύτερη από ανάπτυξη που είχε ζήσει η χώρα σε καιρό ειρήνης. Χάσαμε 25% του ΑΕΠ μέσα σε λίγα χρόνια. Δεύτερον, γιατί ξέρω και πριν την κρίση, όταν αυτοί κυβερνάγανε και είχαμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, δεν είχαμε ισχυρή ανάπτυξη, είχαμε ανάπτυξη για τους ισχυρούς. Ανάπτυξη για κάποιους λίγους και εκλεκτούς. Τι γίνανε αυτοί οι υψηλοί θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης για να φτιάξουμε Ολυμπιακούς αγώνες? Πού πήγανε? Έγινε κάποιο απόθεμα σε υποδομές κοινωνικές? Το είδαμε να βελτιώνεται η ζωή μας σημαντικά. Είδαμε υποδομές στο κοινωνικό κράτος. Είδαμε στην παιδεία, είδαμε στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, στα νοσοκομεία. Είδαμε πολύ λίγα εκεί. Διότι την περίοδο των αναπτυξιακών ρυθμών το 2004, η Ελλάδα ήταν μια χώρα που είχε από τότε πρόβλημα παιδικής φτώχειας. Άρα λοιπόν, εμείς δεν θέλουμε να γυρίσουμε σε εκείνο το μοντέλο που χρεοκόπησε τη χώρα. Δεν θέλουμε να έχουμε μια ανάπτυξη για τους ισχυρούς. Θέλουμε να έχουμε μια δίκαιη ανάπτυξη, ανάπτυξη για όλους. Και τα ωφελήματα της ανάπτυξης να τα μπορούμε να τα μοιράσουμε με δικαιοσύνη σε όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα της κοινωνικής κατηγορίας ή των εισοδημάτων τους. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πάμε στο δεύτερο κύκλο. Ο κύριος Γιώργος Σαχίνης από το Κρήτη TV. Κύριε Πρόεδρε, βεβαίως είχε ενδιαφέρον το τελευταίο μέρος των όσων είπατε, γιατί υπάρχουν και δομικά ζητήματα. Είμαστε μια χώρα που οι λιγότεροι παράγουν πια και οι περισσότεροι περιμένουν. Και θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε στοχευμένα πώς το αντιστρέφετε, αλλά επειδή είναι θεματικό, θέλω να σας ρωτήσω μετά την υπογραφή που έχει και μια ιστορική σημασία και για την Κρήτη, νοτίως των δύο αλυπέδων για γεωτρητικές έρευνες. Από Κολοσσό. Ενώ την κοινοπραξία. Δύο Κολοσσούς. Ναι, ενώ ότι Κολοσσός λέει όλη την κοινοπραξία, Exxon Mobil, Total, Ελληνικά Πετρέλαια. Αφενός μένει η αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και το κίνημα αλλαγής, σας ασκεί κριτική ότι αργήσατε από το 2014. Ότι δεν φτάνει αλεπού, το κάνει κρεμαστάρια, λέει η παροιμία. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, επειδή το υπονοήσατε ότι αλλάζει γεωστρατηγικά ο ρόλος της χώρας. Κοιτάξτε όμως, η Τουρκία αμφισβητεί και αυτό και νοτίως Κρήτης. Θέλω να μου πείτε, αλλάζει γεωστρατηγικά? Υπάρχει περιβαλλοντικός κίνδυνος, όπως λένε κάποιες περιβαλλοντικές οργανώσεις, παρότι μιλάμε για φυσικό αέριο? Και υπάρχει γεωστρατηγικός κίνδυνος όταν η Τουρκία σου λέει μέχρι εκεί θα φτάσω? Κάποτε λέγε Γάβδο, τώρα πάει νοτιότερα. Δηλαδή διασχίζει από τη Θράκη, το Αιγαίο, Καστελόριζο, Κύπρο, φτάνει η Κρήτη. Το ερώτημα είναι σαφές. Θα συνεχίσουμε σε μια λογική εξευμενισμού, όπως έγραψε ένας πρώην πρωθυπουργός, ή είμαστε έτοιμοι και για ισχυρή αποτροπή? Κύριε Σαχίνη, καταρχάς, αυτό που έχει σημασία είναι ότι εμείς ως χώρα πορευόμαστε με σχέδιο, με αποφασιστικότητα και δεν κάνουμε κινήσεις εντυπωσιασμού. Δεν κάνουμε κινήσεις στον αέρα. Και η Κύπρος το ίδιο έκανε. Η Κύπρος αυτό που έκανε ήταν με σχέδιο, με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα να χαράξει τα οικόπεδα στη δική της αποκλειστική οικονομική ζώνη και να προχωρήσει στους διαγωνισμούς φέρνοντας μεγάλους κολοσσούς, οι οποίοι με συμφέρουσες όμως συμφωνίες για το δημόσιο θα ξεκινήσουν τη διαδικασία της έρευνας και της εξόρυξης. Το ίδιο κάνουμε και εμείς. Και επιτρέψτε μου εδώ να σας πω ότι η Τουρκία μπορεί να λέει ό,τι θέλει, μπορεί να φωνάζει όσο θέλει, αλλά δεν έχει καμία δυνατότητα να παρέμβει σε αυτή τη διαδικασία και να την εμποδίσει. Όπως δεν παρενέβη και δεν την εμπόδισε στην Κύπρο. Πόσο δε μάλλον. Πόσο δε μάλλον. Φανταστείτε στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και στη δυνητική ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη. Άρα λοιπόν, η απάντηση στο ερώτημά σας είναι ότι δεν με απασχολεί αν φωνάζει και πόσο φωνάζει η Τουρκία. Η Ελλάδα προχωράει, η Ελλάδα ενισχύεται, η Ελλάδα είναι ισχυρή, η Ελλάδα προχωράει με σχέδιο και πολύ σύντομα, στα επόμενα 2 με 3 χρόνια, θα έχουμε μια πλήρη εικόνα της δυναμικότητας των βυθοοικοπαίδων αυτών και της ενεργειακής δυναμικής που μπορεί να έχει, που ελπίζω
να είναι μια δυναμική αντίστοιχη με τη δυναμική αυτών των οικοπαίδων που είδαμε στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, στη Λεκάνη εκείνη, όπου και το Ισραήλ και η Κύπρος έχουν βρει, αλλά και η Αίγυπτος, πολύ σημαντικά κοιτάσματα. Αυτό θα είναι μια μεγάλη ενίσχυση σε ό,τι αφορά την ενεργειακή ασφάλεια, αλλά θα είναι και μια μεγάλη ενίσχυση σε ό,τι αφορά το μέλλον της χώρας, στις επόμενες γενιές. Η χώρα μας ήδη έχουμε καταφέρει να γίνει ένας μεγάλος ενεργειακός κόμβος στην περιοχή. Περνάνε σημαντική αγωγή και με τον EastMed και με τον TAP, αλλά είμαστε ανοιχτοί και για το παλαιότερο South Stream, δηλαδή το Turkish Stream τώρα, η χώρα μας να γίνει και με, το LNG, με τη Ρεβιθούσα, αλλά και την προοπτική να γίνει και στην Αλεξανδρούπολη, είναι ένα πολύ σημαντικό hub ενέργειας, κόμβος ενέργειας. Θέλουμε εκτός από κόμβος ενεργειακός να μετατραπεί, αν βρούμε κοιτάσματα, και σε παραγωγό χώρα. Βεβαίως, όλα αυτά τα κάνουμε έχοντας πάντως στο μυαλό μας, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που θα πω, την ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη να έχουμε μια οικονομική αυτοδυναμία, αλλά ταυτόχρονα να αξιοποιήσουμε δηλαδή τον ορυκτό μας πλούτο, αλλά ταυτόχρονα να προστατεύσουμε το μεγαλύτερο αγαθό μας, που είναι το περιβάλλον. Γι' αυτό λοιπόν ο προσανατολισμός μας σε αυτά τα οικόπεδα, δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης, είναι προσανατολισμός που αφορά το φυσικό αέριο. Που το φυσικό αέριο είναι φιλικό προς το περιβάλλον, δεν εγκυμονεί κανένα κίνδυνο σε περίπτωση ατυχήματος και βοηθάει στο ενεργειακό μείγμα της χώρας, προκειμένου να φτάσουμε τους στόχους στους οποίους έχουμε δεσμευθεί από τη συνθήκη των Παρισίων. Και θέλω να σας πω ότι είμαστε μια χώρα που, παρά το γεγονός ότι αργήσαμε πολύ, τα τελευταία 4 χρόνια έχουμε κάνει άλματα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και είμαστε ένατη στον κόσμο σε σχέση με τον πληθυσμό μας. Άρα, είμαστε μια χώρα η οποία είναι φιλική προς το περιβάλλον, θέλει να αξιοποιήσει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που διαθέτει ο τόπος, χάρη στην ευλογημένη θέση την οποία βρίσκεται η πατρίδα μας. Να έχει νερό, να έχει ήλιο πολύ, ηλιοφάνεια πολύ, αιωλική ενέργεια και εφόσον έχουμε φυσικό αέριο, βεβαίως και πρέπει να το αξιοποιήσουμε προκειμένου να προστατεύσουμε τις επόμενες γενιές. Να γίνει η Ελλάδα αυτοδύναμη οικονομικά και οι επόμενες γενιές να ζήσουν ένα μέλλον προοπτικής, ευημερίας και ασφάλειας. Ο κύριος Γιώργος Σιμόπουλος από το ΣΤΑΡ Κεντρικής Ελλάδας. Θα αλλάξουμε λίγο την ατζέντα, κύριε Πρόεδρε. Έχουμε εκλογές την Κυριακή. Να βάλουμε και λίγο Πασόκ. Μιλάμε μία ώρα και ένα τέταρτο και δεν έχουμε πει για το Πασόκ. Να μιλήσουμε για το θέμα της διεύρυνσης της κεντροαριστεράς. Έξω πάτε καλά. Έχετε άριστες σχέσεις με σοσιαλδημοκράτες. Μέσα όμως δεν βλέπουμε πράσινο φως. Δεν υπάρχει έτσι σημείο επαφής. Το ερώτημα είναι. Μετά πράσινο εκλογές... βλέπουμε, φως δεν βλέπουμε. Μετά τις εκλογές θα συνεχίσετε αυτή την προσπάθεια να ηγηθείτε της κεντροαριστεράς και εσείς προσωπικά και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και με ποιο τρόπο θα το κάνετε αυτό. Και επειδή υπάρχουν πολλά κόμματα τώρα που κατεβαίνουν σε εκλογές αριστερά, θα λέγαμε, ή κεντροαριστερά. Για ποιους από όλους αυτούς τους συντρόφους, σε εισαγωγικά, είναι ανοιχτές οι πόρτες για αυτή τη διεύρυνση, για αυτή τη μεγάλη κεντροαριστερά και για ποιους είναι κλειστές? Κύριε Σιμόπουλε, σωστά το λέτε. Τον ΣΥΡΙΖΑ και εμένα προσωπικά με έχουν αγκαλιάσει όλοι οι σοσιαλιστές ηγέτες, η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία. Βρίσκομαι διαρκώς στις συσκέψεις τους. Μου ζητάνε να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και μέλος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Εγώ επιλέγω να είναι παρατηρητής, διότι πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρώπη μπορεί να παίξει ένα ρόλο καταλήτη για να φέρει πιο κοντά την αριστερά, την Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία, αλλά και την πράσινη αριστερά, τους οικολόγους πράσινους. Το ερώτημα λοιπόν εδώ δεν είναι τόσο ένα ερώτημα που πρέπει να απευθυνθεί σε μένα. Είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απευθυνθεί στην ηγεσία σήμερα της μετεξέλιξης του παλαιού ΠΑΣΟΚ, του σημερινού ΚΙΝΑΛ. Το ερώτημα λοιπόν αυτό είναι πώς είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία να αγκαλιάζει τον Τσίπρα και η κυρία Γεννηματά να αγκαλιάζει τον κύριο Μητσοτάκη. Και το σημερινό κόμμα που είναι η μετεξέλιξη του ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου να είναι ένα κόμμα που δουλεύει για να γίνει ο γιος του κύριου Μητσοτάκη ο πρωθυπουργός. Του βασικού αντιπάλου δηλαδή του Ανδρέα Παπανδρέου. Να γίνει πρωθυπουργός. Διότι αυτό έχει πει η κυρία Γεννηματά. Έχει πει ότι μη στεναχωριέσαι, αν δεν τα καταφέρεις μόνος σου, εγώ θα είμαι εδώ να σε στηρίξω, να σου δώσω ψήφο ανοχής. Αυτό εμένα με ξεπερνάει. Και πιστεύω ότι ξεπερνάει και τους απλούς, παραδοσιακούς ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ.
εκείνους που έζησαν τις τεταμένες μέρες της δεκαετίας του 80, τις επιθέσεις που δέχτηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη τότε και από τη Νέα Δημοκρατία. Το να δουλεύουν σήμερα οι πολιτικοί του απόγονοι για να κάνουν πρωθυπουργό τον γιο του Εφιάλτη, έτσι τον έλεγε τότε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, δεν το κρίνω ένα σωστό ή όχι, αλλά έτσι έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου για τον κύριο Μητσοτάκη τότε, για τον αείμνηστο. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που εμένα με ξεπερνά. Ας το κρίνουν οι πολίτες που πίστεψαν και έδωσαν μάχες για αυτό το κόμμα και πιστεύω ότι ήδη το έχουν κρίνει και θα το κρίνουν και στην κάλπη. Σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα, να ξέρετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από όποια θέση και αν βρεθεί την επόμενη μέρα, αν είναι με μία ψήφο όπως παλεύουμε να συμβεί και το πιστεύουμε, το κόμμα που θα έχει τις 50 έδρες μπόνους και άρα θα πάρει την πρώτη εντολή, είναι προφανές ότι θα απευθυνθούμε στις δυνάμεις του προοδευτικού χώρου για να έχουμε μια προοδευτική διακυβέρνηση. Χωρίς, αν θέλετε, να βάζουμε όρους, παρά μονάχα προγραμματικούς όρους, να συνεχίσει η χώρα μπροστά. Και πιστεύω ότι θα έχουμε κυβέρνηση 8 Ιουλίου και θα κάνουν τα μπάνια τους στο 15 Αύγουστο οι Έλληνες πολίτες, αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα. Αλλά έλεγα ότι από οποιαδήποτε θέση και αν βρεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει στόχο και προσανατολισμό αυτή τη μεγάλη προσπάθεια της συγκρότησης της προοδευτικής συμμαχίας να την προχωρήσει και να τη μετατρέψει σε μια σύγχρονη παράταξη με σύγχρονους όρους, προοδευτική, αριστερή, δημοκρατική, που θα παίξει κεντρικό ρόλο στα πολιτικά πράγματα της χώρας για πολλά ακόμα χρόνια. Είναι ανοιχτές οι πόρτες και για τους πρώην συντρόφους σας που μέχρι το καλοκαίρι του 2015 ήσασταν μαζί και μετά χωρίσατε και πήγαν σε άλλα κόμματα πάντοτε ή δημιουργήθηκαν άλλα κόμματα. Πάντοτε ήταν, προσέξτε. Οι πόρτες μας είναι ανοιχτές για όποιους έχουν συνειδητοποιήσει ότι κάνανε λάθος επιλογές και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρξε ένα κόμμα που δεν τίμησε τις καταβολές και τις αρχές του, αλλά ένα κόμμα που δεν θέλησε να παραδοθεί, ένα κόμμα που δεν θέλησε απλά να κραδένει τα λάβαρα της Επανάστασης, αλλά να το βάζει στα πόδια στα δύσκολα. Έδωσε τη μάχη για να υπερασπιστεί αυτούς τους ανθρώπους που εκπροσωπεί. Τη μεγάλη πλειοψηφία των αδύναμων, των εργαζόμενων, των μη προνομιούχων, όπως έλεγε παλιά ο Ανδρέας Παπανδρέου. Τους πολλούς, όπως λέμε εμείς σήμερα. Για όποιον λοιπόν έχει συνειδητοποιήσει ότι έκανε άδικη κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τις πόρτες του ανοιχτές. Κυρία Αλίνα Μπάστα, το Ιόνιον TV. Με έναν τρόπο Πασόκ γινατόλοιπα, τόσο κύριε Πρόεδρε, έτσι όπως το περιγράφετε. Και η Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ και η πλευρά της κέντρου αριστεράς. Πασόκ είμαστε όλοι δηλαδή. Μάλλον εσείς κύριε Σαχίνη μπορεί να έχετε... Όχι, εγώ δεν είπα αυτό, λέω με έναν τρόπο. Μπορεί να έχετε κάποιες καταβολές, είστε και στην Κρήτη, αλλά... Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ έπαιξε ένα ιστορικό ρόλο στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Και ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν μια προσωπικότητα που είχε αφήσει το αποτύπωμά του. Είχε μια σχέση αγάπης και μίσους με την αριστερά. Οφείλουμε να τα πούμε όλα. Αλλά σήμερα η αριστερά οφείλει να το αναγνωρίσει ότι κατάφερε να κερδίσει τη μεγάλη προοδευτική πλειοψηφία, που ήταν πάντοτε πλειοψηφία στον τόπο μας, από την περίοδο του Ελευθέριου Βενιζέλου έως και το ΕΑΒ. Σήμερα λοιπόν είναι κρίσιμο το πώς θα διαμορφωθεί το νέο πολιτικό τοπίο και το πώς διαμορφώνεται το νέο πολιτικό τοπίο μετά την επιστροφή στην κανονικότητα που σήμανε 21 Αυγούστου του 2018 που τελείωσαν τα μνημόνια. Κανένα πρόβλημα, αγαπητέ συνάδελφε. Λοιπόν, να επιστρέψουμε όμως στην περιφερειακότητα, κύριε Πρωθυπουργέ, γιατί είμαστε 8 περιφερειακά τηλεοπτικά μέσα και όλοι συμμετείχαμε στα αναπτυξιακά συνέδρια, τα οποία εσείς θεσπίσατε καθ' όλη τη διάρκεια της τετραετίας, όπου ακούστηκαν πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα. Μερικά λύθηκαν, μερικά δεν λύθηκαν. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει το ηλεκτρονικό παρατηρητήριο, όπου το 20% έχει προχωρήσει από αυτά που ακούστηκαν στα περιφερειακά συνέδρια. Ένα από αυτό που λύθηκε ήταν και το μεταφορικό ισοδύναμο, για παράδειγμα. Πείτε μας, ποια είναι η αίσθηση που έχετε αποκαμίσει από αυτή τη διαδικασία, γιατί συνεχώς μιλάμε για ανάπτυξη, αλλά δεν προσδιορίζουμε πώς τη βλέπετε εσείς την ανάπτυξη στις περιφέρειες της χώρας. Όχι, δεν έχετε δίκιο. Αν υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία έχει φροντίσει να προσδιορίσει τι εννοεί όταν μιλάει για την έβυχη λέξη ανάπτυξη, είμαστε εμείς που κάναμε αυτά τα συνέδρια, που βρεθήκαμε δίπλα με τους παραγωγικούς φορείς, με την τοπική αυτοδιοίκηση,
με τους ανθρώπους της περιφέρειας, προκειμένου να αναδείξουμε τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της κάθε περιφέρειας ξεχωριστά και προκειμένου να αναδείξουμε και την ανάγκη να πάμε σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης. Αυτή τη στιγμή έχουμε προχωρήσει και έχουμε ένα ολιστικό αναπτυξιακό σχέδιο, το οποίο το φτιάξαμε παίρνοντας όλη αυτή την εμπειρία των περιφερειακών συνεδρίων. Και επιτέλους η χώρα έχει ένα growth plan, ένα σχέδιο αναπτυξιακό. Προφανώς αυτό το σχέδιο θα πρέπει να υπόκειται διαρκώς σε διορθώσεις, σε παρεμβάσεις, αλλά εγώ πιστεύω βαθιά σε αυτό το μοντέλο. Σε ένα μοντέλο που όταν θα μιλάμε για ανάπτυξη, δεν θα εννοούμε την Αττική και μόνο την Αττική. Άντε και λίγο την Θεσσαλονίκη, αν και αυτή είναι πάντοτε παραπονεμένη και δικαίως. Αλλά θα εννοούμε όλες τις περιφέρειες. Και είναι διαφορετικά, διαφορετικές οι ανάγκες και διαφορετικά, αν θέλετε, τα πλεονεκτήματα που έχει κάθε περιφέρεια. Και πρέπει αυτά να τα στηρίξουμε. Ξέρετε κάτι, εγώ πιστεύω όμως ότι έχει φτάσει η στιγμή όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι το μοντέλο το οποίο θεωρούσαμε νομοτελειακό μέχρι το 2009 είναι ένα μοντέλο που είχε μέσα τις αιτίες της κρίσης. Άρα λοιπόν, βγαίνοντας από την κρίση, δεν πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας το να γυρίσουμε σε αυτό το μοντέλο. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας μία ανάπτυξη η οποία θα είναι προσανατολισμένη στον άνθρωπο και στις ανάγκες του. Να έχουμε στο μυαλό μας ένα παραγωγικό μοντέλο που δεν θα είναι προσανατολισμένο στην ένταση εργασίας αλλά στην ένταση γνώσης. Πιστεύω ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε ένα μεγάλο κεφάλαιο που είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο, τους υψηλά μορφωμένους και εξειδικευμένους νέους μας που πρέπει να σταματήσουν και κάναμε μεγάλες προσπάθειες για να σταματήσουν και μειώθηκε η διαρροή προς το εξωτερικό με στοχευμένες παρεμβάσεις και στην έρευνα και στην καινοτομία και στην νεοφυή επιχειρηματικότητα. Η κοινωνική οικονομία επίσης είναι ένας σημαντικός κλάδος που πρέπει να αναπτυχθεί και βεβαίως κάθε περιφέρεια ξεχωριστά. Τον τουρισμό, τη μεταποίηση, την πρωτογενή παραγωγή, να προσανατολιστούμε σε αγροτικά, ποιοτικά αγροτικά προϊόντα, να προσανατολιστούμε σε ένα νέο μοντέλο υγιούς επιχειρηματικότητας και συνεταιριστικής οικονομίας. Αυτά λοιπόν είναι τα δείγματα γραφής που αποκομίσαμε από την επαφή μας με όλους αυτούς τους φορείς σε αυτά τα συνέδρια τα οποία κάναμε σε όλη τη χώρα. Και πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα είναι ανοιχτό το πεδίο ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε όλες εκείνες τις αποφάσεις που πήραμε σε αυτά τα πολύ σημαντικά συνέδρια. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σωτήρης Πολύζος από το TRT και το δίκτυο ΕΛΑΣΝΕΤ. Ευχαριστώ, κύριε Αχτσιόγλου. Κύριε Πρόεδρε, σε μια ειλικρινή αυτοκριτική, πού εντοπίζει ο ΣΥΡΙΖΑ τις αφορμές της δυσαρέσκειας όπως αυτή αποτυπώθηκε στις εκλογές της 26ης Μαΐου και ειδικότερα σε σχέση με τους αγρότες που έδειξαν να γυρίζουν την πλάτη στην κυβέρνηση? Κύριε Πολύζο, δεν πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε κάποιο μεγαλύτερο πρόβλημα στον αγροτικό κόσμο σε σχέση με την συνολική διάρθρωση των ψηφοφόρων και των επαγγελματικών κατηγοριών που τον στήριξαν. Και θέλω να σας είμαι απόλυτα ειλικρινής. Πιστεύω ότι αυτό που ονομάζουμε αγροτικός κόσμος, επί των ημερών μας, διαπίστωσε ότι η φορολογία μειώθηκε σε αντίθεση με άλλες επαγγελματικές κατηγορίες που υπήρξαν επιβαρύνσεις, θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Ο αγροτικός κόσμος δεν είδε επιβαρύνσεις, είδε τρία διαφορετικά αφορολόγητα. Το αφορολόγητο που έχουν όλοι μέχρι 9.500 ευρώ, αφορολόγητο σε επιδοτήσεις, είδε ο αγροτικός κόσμος την δυνατότητα που εμείς δώσαμε να πληρωθούν έγκαιρα, να αρχίζουν να πληρώνονται έγκαιρα αποζημιώσεις και βεβαίως την συνολικότερη προσπάθεια, θεσμική προσπάθεια να στηριχθεί η παραγωγή. Αλλά έχει δίκιο ο αγροτικός κόσμος να λέει, ο αγρότης και η αγρότησα, ότι το κόστος της παραγωγής παραμένει πάρα πολύ ψηλό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό είναι αυτές είναι οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν την επόμενη μέρα, τώρα που έχουμε την δημοσιονομική δυνατότητα. Ξεκινήσαμε με τη μείωση του ΦΠΑ στην ενέργεια. Πρέπει να προχωρήσουμε όμως πολύ συγκεκριμένα και με τη μείωση του κόστου στον αγρότη του πετρελαίου. Και πρέπει να προχωρήσουμε και θα προχωρήσουμε, διότι έχουμε σχέδιο να προχωρήσουμε και σε στοχευμένες παρεμβάσεις, όχι μόνο να παίρνουν τις επιδοτήσεις, αλλά να παίρνουν προκαταβολικά και τις αποζημιώσεις. Για να μπορούν να έχουν με κάποια συγκεκριμένα κριτήρια. Έκανα τις ανακοινώσεις σχετικά χθες που είχα την ευκαιρία να είμαι στο Βόλο.
στο Βόλο και πριν ήμουν στο Πήλιο, σε ένα συνεταιρισμό στη Ζαγορά. Πάρα πολύ σημαντικό πρότυπο. Επίσης, πιστεύω βαθιά ότι πρέπει να επενδύσουμε σε ένα νέο συνεταιριστικό μοντέλο. Να δώσουμε κίνητρα στον αγρότη να είναι συνεταιρισμένος. Και αυτά τα κίνητρα πρέπει να είναι πρωτίστως φορολογικά. Και βεβαίως πρέπει το μοντέλο του αγρότη που έχουμε στο μυαλό μας να μην είναι το μοντέλο του ανθρώπου που ήταν από το πρωί μέχρι το βράδυ στο χωράφι, τη δεκαετία του 80, αλλά το μοντέλο ενός νέου ανθρώπου, γιατί θέλουμε να γυρίσουν οι νέοι στο χωράφι, ο οποίος θα είναι ταυτόχρονα αγρότης αλλά και επιχειρηματίας, που θα αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες, που θα έχει λογιστικά βιβλία, που θα αξιοποιεί τις νέες δυνατότητες, όχι μόνο της τεχνολογίας αλλά και τις νέες ιδέες που μπορεί να έχει. Έχω δώσει πολύ σημαντικές μάχες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την κοινή αγροτική πολιτική, για να μην μειωθούν οι πόροι. Και πιστεύω ότι η Ελλάδα μπορεί να κάνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα στην αγροτική παραγωγή, αν καταφέρει να προχωρήσει με γοργότερους ρυθμούς στην οργάνωση σε υγιή βάση του συνεταιριστικού κινήματος και ταυτόχρονα μειώσει το κόστος παραγωγής, μια σειρά από δράσεις, και ταυτόχρονα καταφέρει να συνδυάσει τον πρωτογενή τομέα με τα ποιοτικά προϊόντα που μόνο στην Ελλάδα υπάρχουν, με τη μεταποίηση και τον τουρισμό. Γυρνάω πάλι στον κύριο Σαχίνη. Ξέρω ότι στην Κρήτη, σε τουριστικές μονάδες της Κρήτης, υπάρχουν κριτικά ντόπια προϊόντα, τα οποία εκεί δίδονται στους τουρίστες, αλλά made in Italy. Διότι βγαίνουν στην Ιταλία, μεταποιούνται εκεί και ξαναγυρνάνε στην Κρήτη. Αντιληφθείτε πόσο μεγάλη σπατάλη και κόστος στον δημόσιο προϋπολογισμό μας είναι όλο αυτό το πράγμα. Αν λοιπόν καταφέρουμε με συνέργειες και με όλους τους παραγωγικούς φορείς συνδυάσουμε τις δυνατότητες, τις ανταγωνιστικές δυνατότητες της χώρας σε ποιοτικά προϊόντα, επιχειρήσεις μεταποίησης και τη μεγάλη δυνατότητα που μας δίνει ο τουρισμός, πιστεύω ότι θα βελτιώσουμε και το εισόδημα της χώρας συνολικά, αλλά και το εισόδημα των αγροτών. Αναφερθήκατε και πολύ σωστά στο νέο αγρότη. Ο νέος αγρότης για να πάει στο χωράφι για να επιστρέψει, πρέπει στο χωριό του να έχει και σχολείο και κέντρο υγείας και τράπεζα, να μην του κλείνουμε το ATM και όλες αυτές τις δυσκολίες. Έχετε καλή γνώση της Ηπείρου και της γεωμορφολογίας της και ξέρετε πώς είναι. Πολλοί άνθρωποι εκεί μας λένε ότι δεν μπορούμε ενώ θέλουμε να επιστρέψουμε, δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχουν κάτι και δύο κατοίκων. Πολύ κέρδη το ερώτημά σας. Και το λέω πολύ κέριο, διότι θα πρέπει λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι να συνειδητοποιήσουν ότι δεν είναι μόνο το θέμα της φορολογίας το κρίσιμο. Διότι αν η φορολογία προφανώς και πρέπει να μειωθεί και θα γίνουν στοχευμένες παρεμβάσεις, αλλά αν η φορολογία γίνεται όχι για να τα δίνουμε κερατιάτικα σε κάποιους έξω που μας έχουν χρωστά με τα κάποια δισεκατομμύρια, αλλά για να μπορούμε να έχουμε σχολείο στο χωριό, κέντρο ιατρικό και γιατρό στο χωριό, υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης, τότε ο αγρότης θα μπορέσει να γυρίσει στο χωράφι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αν λοιπόν το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να δημιουργήσουμε την αίσθηση ότι μόνο με τις φοροαπαλλαγές, αλλά χωρίς καθόλου κοινωνικό κράτος, μπορεί ο αγρότης να γυρίσει στο χωράφι, τότε είναι μεγάλο το σφάλμα αυτό. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι χρειάζεται μια ολιστική πολιτική. Χρειάζεται μια πολιτική που να έχει στο επίκεντρο και τις αναγκαίες φοροελαφρύνσεις, τις μειώσεις στο κόστος της παραγωγής, αλλά ταυτόχρονα και υποδομές κοινωνικές να είναι σε θέση το κράτος για να μπορεί να δώσει προοπτική και κίνητρα στους νέους ανθρώπους να μπορέσουν να ζήσουν στην περιφέρεια. Ιδαλλιώς, βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο να ξαναδούμε ένα άλλο νέο μεγάλο κύμα, όπως τη δεκαετία του 70 και του 80, που ήταν κύμα όπου όλοι ερχόντουσαν στα μεγάλα αστικά κέντρα ή στο εξωτερικό. Έχετε δίκιο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, άρα πρέπει εκεί να επικεντρώσουμε. Ευχαριστώ και συγγνώμη. Κυρία. Διώχνουμε συνάλλαγα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ για να εισάγουμε προϊόντα, κύριε Πρόεδρε, που και αυτό είναι ένα σημαντικό για να γυρίσουν και οι νέοι πίσω στα χωράφια. Πρέπει να παραδεχτείτε όμως ότι έχουμε κάνει μια πολύ σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια και έχουμε αυξήσει πάρα πολύ τις εξαγωγές μας. Από 4 δισεκατομμύρια ευρώ έχουμε πάει στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ εισόδημα από εξαγωγές. Κυρία Κατερίνα Μαρκοπούλου από το Flash TV. Κύριε Πρόεδρε, το 2014 από τη Φλόρινα χαρακτηρίσατε το νόμο για τη μικρή ΔΕΗ, για την πώληση του ΑΔΜΙΕ, εθνικό έγκλημα. Ένα νόμο που τον καταργήσατε λίγο αργότερα όταν αναλάβατε τα ηνία της χώρας. Σήμερα λέτε και κατηγορείτε τη Νέα Δημοκρατία ότι περιλαμβάνει στο σχέδιό της ακόμη και πώληση των υδροηλεκτρικών. Την ίδια ώρα όμως Νέα Δημοκρατία και Κινάλ
σας κατηγορούν ότι βουλιάξατε τη ΔΕΗ και πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα, ακόμη και σαν αυτά της μικρής ΔΕΗ. Τι απαντάτε στην καταστροφολογία των τελευταίων ημερών για τη μεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας? Νομίζω ότι είναι προφανές, κυρία Μαρκοπούλου, ότι αυτή η εσκεμμένη καταστροφολογία γίνεται ακριβώς επειδή ήδη κάποιοι έχουν βγάλει τα μαχαιροπύρουνα, τα ακονίζουν και ετοιμάζονται να φάνε τα φιλέτα στις δημόσιες επιχειρήσεις ηλεκτρισμού. Όλα όσα ακούγονται το τελευταίο διάστημα για τη ΔΕΗ είναι από υπερβολές έως ψεύδι. Εμείς καταφέραμε να διατηρήσουμε το δημόσιο χαρακτήρα των δικτύων, του ΑΔΜΙΕ, και καταφέραμε να μην προχωρήσουμε ούτε στην πώληση του 17% της ΔΕΗ, ούτε όμως και στο σχέδιο της μικρής ΔΕΗ, όπου τι ήταν η μικρή ΔΕΗ, ήταν να δημιουργηθεί ένα ελκυστικό σε επενδυτές πακέτο, παίρνοντας όμως από τη δημόσια επιχείρηση, από το δημόσιο πλούτο, από την δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, όλα εκείνα τα φιλέτα, δηλαδή τα υδροελεκτρικά εργοστάσια. Αυτό το αποφύγαμε, διατηρήσαμε τη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού στα πόδια της, είχαμε μειώσεις στα τιμολόγια, ενώ την πενταετία είχαμε αυξήσει στα τιμολόγια και καταφέραμε με δυσκολίες, δεν υπάρχει αμφιβολία. Και ειδικό τιμολόγιο, φθηνό τιμολόγιο στη Δυτική Μακεδονία. Μιας και μιλάμε για την περιοχή σας, να το θυμίσουμε και αυτό. Κάναμε πράξη τη δέσμευσή μας για ειδικό τιμολόγιο για τους κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας, εκεί της Κοζάνης, όπου ξέρετε πολύ καλά, ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά, ότι πληρώνουν βαρύ περιβαλλοντικό τίμημα προκειμένου όλη η υπόλοιπη Ελλάδα να έχει ενέργεια. Τώρα λοιπόν θέλουν να πάρουν τα αντιολεκτρικά εργοστάσια. Αυτό είναι που ετοιμάζουν. Και όπως και σε άλλους τομείς, φαίνεται ότι το ευρωεκλογικό αποτέλεσμα άνοιξε την όρεξη του κυρίου Μητσοτάκη και κάποιων μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων και έχουν ήδη προτρέξει να προεξοφλήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού και πριν αυτό τη δώσει να την εξαργυρώσουν. Έτσι λοιπόν είναι σαφές ότι σε ό,τι αφορά τη ΔΕΗ γίνεται μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα κλίμα καταστροφής για να δικαιολογήσουν το ξεπούλημα των μεγάλων φυλέτων της δημόσιας περιουσίας που σήμερα ανήκουν στη ΔΕΗ. Θέλω όμως να πω ότι όσοι σπέβδουν να προεξοφλήσουν τη στάση του ελληνικού λαού κάνουν λάθος. Ας μην σπέβδουν να προεξοφλήσουν την τελική απόφαση και τη στάση του ελληνικού λαού. Αλλά σε κάθε περίπτωση εκτίθενται, διότι χωρίς να το θέλουν ενδεχομένως, με τον τρόπο αυτό φανερώνουν τις προθέσεις τους. Ο κόσμος λοιπόν που μας ακούει στην περιοχή σας και κυρίως οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ πρέπει να συνειδητοποιήσουν ποιο είναι το διακύβευμα της 7ης Ιουλίου για το μέλλον της επιχείρησης, αλλά και για την ίδια τους τη ζωή. Κύριε Σταλόπουλος από τη Δέλτα Τηλεόραση. Κύριε Πρόεδρε, ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο αντιμετώπισε η κυβέρνησή σας και εν πολλής επηρεάζεται και από τις ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι το προσφυγικό. Αυτές τις μέρες, κυρίως στον Εύρο, παρατηρούμε αύξηση των προσφυγικών ροών. Ένα πρόβλημα το οποίο παρότι θα έπρεπε να είναι ευρωπαϊκό, η Ελλάδα, από ό,τι φαίνεται, το διαχειρίζεται μόνη της. Αν στις 8 του Ιούλη ο ΣΥΡΙΖΑ ξανά είναι κυβέρνηση, θα επανεξετάσετε κάποια ζητήματα πάνω στο ευρύτερο σχέδιο που έχετε για την αντιμετώπιση του προσφυγικού και πώς αυτό θα μπορέσει να είναι εφικτό όταν βλέπουμε ότι στην Ευρώπη πια υιοθετούνται αντιμεταναστευτικές πολιτικές τύπου Σαλβίνη και Όρμπαν. Κύριε Τελόπουλε, το μεγάλο αυτό διεθνές πρόβλημα το αντιμετωπίζουμε, η αλήθεια είναι, σε συνεργασία με την Ευρώπη, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που έχουμε κάνει με την Τουρκία, που είναι ευρωτουρκική συμφωνία. Αντισοβαρίες όμως, σε μεγάλο βαθμό. Θα παραδεχτώ ότι οι χώρες πρώτης υποδοχής είναι οι χώρες οι οποίες παίρνουν το μεγάλο βάρος. Και το μεγάλο πρόβλημα στην Ευρώπη σήμερα είναι ότι δεν υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο να αντιμετωπίζει την πραγματικότητα. Ποια είναι η πραγματικότητα σήμερα? Η πραγματικότητα είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, είτε πρόσφυγες, είτε οικονομικοί μετανάστες, εισέρχονται στις χώρες πρώτης υποδοχής, δεν εισέρχονται για να μείνουν σε αυτές, αλλά για να πάνε να βρουν μια καλύτερη ζωή στην κεντρική Ευρώπη, στις ανεπτυγμένες οικονομίες, εκεί όπου μπορούν να βρουν καλύτερα δουλειά. Άρα λοιπόν έρχονται πρόσφυγες στην Ελλάδα, οι οποίοι δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα. Το αντίστοιχο συμβαίνει και στην Ιταλία και σε άλλες χώρες. Οι σκληροί συντηρητικοί της Ευρώπης έχουν μία αντίληψη η οποία νομίζω ότι μας οδηγεί σε ένα μοντέλο που είναι το μοντέλο του στρουθοκάμιλου. Να βάλουμε το κεφάλι μας στην άμμο.
Δηλαδή, τι να πούμε, ότι θα φτιάξουμε την Ευρώπη φρούριο. Μα μπορεί να γίνει η Ευρώπη φρούριο. Μπορούμε να ανακόψουμε αυτό το κύμα, το μεταναστευτικό, από τις χώρες τις φτωχές, τις χώρες όπου έχουμε πολέμους, όπου έχουμε συγκρούσεις, όπου έχουμε ανέχεια και φτώχεια και εξαθλίωση. Πιστεύω ότι δεν μπορούμε. Και αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα που θα απασχολήσει την Ευρώπη τις επόμενες δεκαετίες. Σήμερα λοιπόν έχουμε μία πράγματι, έχετε δίκιο, ενίσχυση των ξενοφοβικών και συντηρητικών δυνάμεων στην Ευρώπη, είτε με τον Σαλβίνι στην Ιταλία, τον Ούρμπαν στην Ουγγαρία, τον καγκελάριο Κούρτς στην Αυστρία, δυνάμεις όπως το ΕΦΔΕ στην Γερμανία, όπου μετατοπίζουν το κλίμα και στα κόμματα της παλαιότερης λαϊκής δεξιάς προς την ακραία εκδοχή, προς την ακροδεξιά. Και έχουμε δυστυχώς και στην Ελλάδα τέτοια φαινόμενα, όπου οι ακραίες απόψεις και οι ακραίες φωνές έχουν γίνει κυρίαρχες στην δημόσια ρητορική. Εμείς λοιπόν τι κάνουμε και τι πρέπει να κάνουμε. Το πρώτο είναι ότι αν δεν είχαμε αυτή τη δύσκολη συμφωνία με τους εταίρους μας, η Ελλάδα θα γινόταν το μαύρο κουτί της Ευρώπης. Ζήσαμε πολύ δύσκολες στιγμές το 2015. Οι ομοειδεάτες του κύριου Μητσοτάκη τότε ήταν αυτοί οι οποίοι μας κουνούσαν το δάχτυλο, όχι όλοι βεβαίως, αλλά ένα μεγάλο μέρος, όπως ο κύριος Όρμπαν της Ουγγαρίας και άλλοι, και λέγανε ότι εμάς δεν μας πειράζει να κλείσουμε τα σύνορα της Ελλάδας με τους βόρειους γείτονές της και ας έρχονται οι μετανάστες στην Ελλάδα και ας κάνει η Ελλάδα ό,τι θέλει με αυτούς, τους πρόσφυγες τότε, εκείνη την εποχή. Ήταν κυρίως προσφυγικό το κύμα. Ευτυχώς, ένα μέρος σημαντικό των Ευρωπαίων ηγετών έδειξε αλληλεγγύη. Οι σοσιαλιστές και οι σοσιαλδημοκράτες, αλλά και η κυρία Μέρκελ, οφείλω να το ομολογήσω, ότι είχε μια τελείως διαφορετική στάση από ότι η ακραία συντηρητική στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Οδηγηθήκαμε σε μια δύσκολη συμφωνία, αλλά σε μια συμφωνία που μείωσε δραστικά τις ροές. Έχουμε ακόμα προφανώς προβλήματα, διότι οι ροές υφίστανται ακόμα. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαστε σε θέση να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα με επάρκεια και να έχουμε και τη δυνατότητα στους ανθρώπους που βρίσκονται τουλάχιστον στην ενδοχώρα να έχουν ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης. Γιατί εμείς βλέπουμε και το θέμα, το πώς θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό καθεαυτό, αλλά βλέπουμε και την ανθρωπιστική πλευρά του προβλήματος. Τους ανθρώπους αυτούς, γιατί είναι άνθρωποι, δεν είναι μόνο στατιστικές, δεν είναι αριθμοί. Το πώς θα λυθεί. Δίνω μια μεγάλη μάχη στην Ευρώπη, προκειμένου να αλλάξει στρατηγική η Ευρώπη. Είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, πιέζουμε στην κατεύθυνση της αναθεώρησης της συνθήκης του Δουβλίνου και στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού και ενός ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης ασύλου, επιστροφών, αλλά και διαμερισμού της ευθύνης. Δηλαδή, ο κάθε πρόσφυγας ή μετανάστης που έρχεται σε μια χώρα υποδοχής, να μην μένει κατά ανάγκη σε αυτή τη χώρα υποδοχής, να μην είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία του ασύλου η Εθνική Υπηρεσία του Ασύλου, αλλά να υπάρχει ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός να κάνει την κατανομή, να κάνει τις επιτροφές, να υπάρχει μια κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη. Αυτό σημαίνει Ευρώπη της αλληλεγγύης. Αυτό είναι ένα θέμα που βεβαίως αυτή τη στιγμή αποτελεί πεδίο μεγάλης αντιπαράθεσης στην Ευρώπη. Ήταν τις τελικές αποφάσεις για την αναθεώρηση του Δουβλίνου να τις πάρουμε στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο του Ιουνίου. Αναβλήθη αυτό. Και πιο πριν ήταν, από την Αυστριακή Προεδρία, διαρκώς αναβάλλεται και μετατίθεται αυτό για αργότερα. Τις αποφάσεις όμως πρέπει να τις πάρουμε και θα τις πάρουμε εντός του 2019. Πιστεύετε ότι κερδίζεται αυτή η μάχη? Πιστεύω ότι αυτή η μάχη είναι μια δύσκολη μάχη, την οποία πρέπει η Ελλάδα να τη δώσει μέχρι τέλους και γι' αυτό την επόμενη μέρα χρειαζόμαστε μια προοδευτική διακυβέρνηση και όχι μια κυβέρνηση η οποία θα στοιχίζεται πίσω από τον κύριο Βέμπερ, πίσω από τον κύριο Κούρτς, πίσω από τον κύριο Όρμπαν και πίσω από τον κύριο Σαλβίνι. Γι' αυτό λοιπόν ένας ακόμα λόγος που η Ελλάδα χρειάζεται μια προοδευτική διακυβέρνηση είναι για να συνεχιστεί αυτό το μέτωπο του Νότου, το μέτωπο των χωρών της πρώτης υποδοχής, που είναι ως επιτοπλίστω ένα προοδευτικό μέτωπο για να έχουμε πολύ περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε προς όφελος των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου και προς όφελος των αξιών της αλληλεγγύης και του διαμερισμού της ευθύνης. Διότι οι ευρωπαϊκές αξίες δεν μπορεί να είναι αλακάρτ. Κυρία Έλενα Χριστοφορίδου, από το Ήπειρο στη Βιέννη. Ευχαριστώ και πάλι, κύριε Χρυσόγλου. Κύριε Πρόεδρε, τα τελευταία χρόνια είδαμε να ολοκληρώνονται οι οδικοί άξονες στη χώρα και είναι δεδομένο ότι και η δική μου και η δική σας περιοχή, η Ήπειρος, έχει καταστεί πλέον κόμμο συνάντηση στο δύο μεγάλων οδικών αξώνων, Εγνατίας και Ιόνιας Οδού. Πόση ώρα κάνατε να έρθετε στην Αθήνα? 3:30-4 παρατέταρτο.
Α, αργήσατε λίγο, τρέχατε πολύ. Αργήσαμε λίγο, ναι. Παλιότερο όμως ήταν πάνω από 6. Πηγαίναμε πιο συντηρητικά, με προσοχή. Είναι σημαντικό αυτό. Όλοι απολαμβάνουμε την ασφάλεια στις μετακινήσεις μας μέσα από αυτούς τους μεγάλους αυτοκινητοδρόμους. Ωστόσο, το κόστος παραμένει υψηλό και ίσως απαγορευτικό για κάποιους πολίτες, ακόμη και να κάνουν χρήση αυτών των νέων δρόμων. Είχαμε προχθές την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, όπου αναστέλει την αύξηση διοδίων στην Αττική Οδό. Και πόσο κοντά βρισκόμαστε στο αναλογικό σύστημα μετά και την τελευταία εξέλιξη με την προσωρινή ανακήρυξη αναδόχου. Καταρχάς, να σας πω ότι αυτή η κυβέρνηση που ο κ. Μητσοτάκης την έχει χαρακτηρίσει ανίκανη, την πιο ανίκανη όλων των εποχών κτλ., είναι η κυβέρνηση που κατάφερε να τελειώσει τα έργα που τα είχαν αφήσει στη μέση για δεκαετίες. Παραλάβαμε εργοτάξια, παραλάβαμε μπλοκαρισμένα έργα και καταφέραμε μέσα σε χρόνο που για τα δεδομένα των προηγούμενων κυβερνήσεων είναι χρόνος ρεκόρ, να ολοκληρώσουμε έργα πνοής που θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί δεκαετίες πριν. Και είναι και ο ΠΑΘΕ ο λεγόμενος και το μεγάλο οδικά δίκτυα, δηλαδή και σε ό,τι αφορά από την Αθήνα προς την Πελοπόννησο, αλλά και τα τούνελ στα Τέμπη, το μετρό στη Θεσσαλονίκη, μια σειρά από σημαντικά έργα τα οποία είχαν βαλτώσει και είχαν μπλοκαριστεί, εμείς καταφέραμε να τα ολοκληρώσουμε. Προφανώς όμως δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε πλήρως και τις συμβάσεις παραχώρησης με τους παραχωρησιούχους. Οι τιμές των διοδίων είναι τιμές οι οποίες είναι επιβεβλημένες με βάση αυτούς που κάναν τις αρχικές συμφωνίες, έτσι. Όμως εμείς τι κάνουμε. Εμείς προχωράμε και υπογράψαμε σύμβαση και σε 18 μήνες υπάρχει χρονοδιάγραμμα που δεσμεύει τους παραχωρησιούχους να συμμορφωθούν και σε όλο το εθνικό οδικό δίκτυο θα έχουμε πια τα λεγόμενα αναλογικά διόδια. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι οι πολίτες θα πληρώνουν ανάλογα με το πόσο χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο. Αυτό νομίζω τουλάχιστον είναι μια παρέμβαση που μπορεί να δημιουργήσει ένα πλαίσιο δικαιοσύνης, ακόμα και αν η μέση τιμή χιλιομετρική παραμείνει ίδια με βάση συμβάσεις που έχουμε και τις κουβαλάμε το παρελθόν, τουλάχιστον να ξέρει ο πολίτης ο οποίος χρησιμοποιεί ένα μέρος του οδικού δικτύου και όχι το σύνολο, δεν μπορεί να πληρώνει όσο πληρώνει αυτός που χρησιμοποιεί το σύνολο. Είναι νομίζω μια πολύ σοβαρή παρέμβαση εξυγχρονισμού, υπάρχει σε όλη την Ευρώπη και από εδώ και στο εξής θα υπάρχει και στην Ελλάδα. Στάσος Παλαιστίδης, και όσον αφορά την Αττική Οδό, εδώ θα ήθελα να πω, θου κύριε φυλακή το στόματί μου. Διότι κάποιο ανώνυμο ορέξεις από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών έχουν ανοίξει και έχουν εκθρασυνθεί. Εμείς προχωρήσαμε στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Θεωρούμε ότι είναι αδιανόητο να ζητάνε αυξήσεις. Και πιστεύω ότι, και αυτό πρέπει να το ξέρει ο λαός της Αττικής, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα αυτό δεν θα το επιτρέψει. Κάποιοι το έχουν ήδη τάξει σε αυτούς που με θράσος βγήκαν μια εβδομάδα πριν τις εκλογές να επιβάλλουν αύξηση στην τιμή των διοδίων στην Αττική Οδό. Στις εκλογές της 26ης Μαΐου είχαμε 500 περίπου χιλιάδες νέους, τους ονομαζόμενους 17άριδες, οι οποίοι είχαν το δικαίωμα να ασκήσουν πρώτη φορά το εκλογικό τους δικαίωμα. Το πιο δημοκρατικό δικαίωμα. Κλείνοντας αυτή την κουβέντα μαζί σας, κύριε Πρόεδρε, θέλω να μου στείλετε ένα μήνυμα στους νέους, οι οποίοι δεν προσήλθαν στο βαθμό που θα έπρεπε να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Θεωρώ λογικό ενδεχομένως για κάποιους νέους ανθρώπους να αισθάνονται μία ενδεχομένως δυσαρέσκεια, αποστροφή για το πολιτικό σύστημα συνολικά. Οι νέοι όμως στη χώρα μας πάντοτε στις κρίσιμες αναμετρήσεις ήταν αυτοί που καθόριζαν το αποτέλεσμα. Το ίδιο έκαναν και το Γενάρη του 2015. Σας θυμίζω ότι τότε είχαμε βγάλει ένα σλόγγαν εμείς και λέγαμε «Κλειδώστε τον παππού και λέτε να ψηφίσετε». Γιατί στις μεγάλες ηλικίες είχε ο Σαμαράς διπλάσια ποσοστά από ό,τι είχα εγώ τότε, αλλά στους νέους είχαμε εμείς διπλάσια ποσοστά. Αστειευόμενοι το λέγαμε προφανώς, έτσι. Το 2015 επίσης το δημοψήφισμα το έκριναν οι νέοι. Και πιστεύω ότι στις ευρωεκλογές δικαιολογώ τους ανθρώπους αυτούς να είχαν πολύ υψηλότερες προσδοκίες από εμάς και άρα να θέλουν να μας εκφράσουν ένα μήνυμα. Τώρα όμως είμαι βαθιά πεπισμένος, ακριβώς επειδή είναι μια κρίσιμη αναμέτρηση και για το μέλλον των νέων ανθρώπων. Πολύ κρίσιμη αναμέτρηση και το καταλαβαίνουν.
Πιστεύω ότι και πάλι σε αυτές τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ θα επανέλθει στην πρωτιά, στις νέες και στους νέους. Ήδη έχουμε αυτή την ένδειξη από τις μετρήσεις που έχουμε στα χέρια μας. Είναι ένα σημαντικό βήμα μεταστροφής. Και πιστεύω ακράδαντα ότι όσο πλησιάζει η ώρα των εκλογών και διαπιστώνουν όλοι ότι το διακύβευμα δεν είναι το κόμμα ή εν πάση τόσο οι υπουργοί, ο Τσίπρας ή το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το διακύβευμα είναι η ζωή μας και το μέλλον μας, του καθενός και της καθεμιάς ξεχωριστά, οι νέοι άνθρωποι θα κάνουν τη διαφορά και θα κάνουν την επιλογή να στηρίξουν την πορεία προς τα μπρος. Και τέλος, θέλω να πω ότι, για να κλείσω, ίσως όπως ξεκινήσαμε, γιατί με ρωτήσατε αν αλλάζει, τι αλλάζει, 570.000 είναι οι νέοι ψηφοφόροι. Αυτοί που θα ψηφίσουν, που έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν για πρώτη φορά, διότι δεν είναι μόνο οι 17άριδες, που εμείς δώσαμε δικαίωμα ψήφου σε αυτούς. Όταν στη Βουλή μας λέγανε ότι αυτό είναι, το κάνουν μόνο σε απολυταρχικά καθεστώτα και σε δικτατορίες. Τόσο πολύ υποτιμούν το σημερινό 17άρι, τώρα έρχονται και του χαϊδεύουν τα αυτιά. Αλλά αυτά λέγανε στη Βουλή, αυτά λέει ο κ. Μητσοτάκης. Δίνεται ψήφο στους 17άριδες, αυτό το κάνουν μόνο οι δικτατορίες, γιατί δεν είναι όριμοι οι 17άριδες. Τους φοβούνται τους 17άριδες. Αλλά δεν είναι μόνο 17, είναι 4 χρόνια, άρα νέοι σε σχέση με τις εθνικές εκλογές του Σεπτέμβρη του 2015 είναι περίπου 570.000. Μόνο αυτοί μπορούν να γυρίσουν το παιχνίδι. Μαθηματικά λέω τώρα, έτσι. Πάντα μαθηματικά. Άρα, να το καταλάβουμε όλοι μας. Η κάλπη στις 7 του Ιούλη θα είναι άδεια. Στις 7 του Ιούλη το αποτέλεσμα θα κριθεί από το πόσοι θα πάνε να ψηφίσουν, από το τι συμμετοχή θα έχουμε δηλαδή, και κυρίως από το ποιοι, πόσοι και ποιοι. Το μήνυμα λοιπόν που στέλνουμε εμείς στους ψηφοφόρους μας, στους ανθρώπους που καταλαβαίνουν αυτό το διακύβευμα, είναι κανείς μόνος του στην κάλπη. Όλοι να φέρουν κι άλλον ένα. Άλλον ένα, έχοντάς του μιλήσει, έχοντάς τον πείσει, έχοντάς του εξηγήσει ότι πρώτα είναι η ζωή μας, πρώτα η αξιοπρέπειά μας, η χώρα πρέπει να συνεχίσει αυτή την πορεία προς τα μπρος. Δεν μας αξίζει να γυρίσουμε πίσω σε όλα όσα ζήσαμε στη διακυβέρνηση του κ. Σαμαρά και ο ελληνικός λαός και η νεολαία με την αποφασιστικότητά της το 2015 διέκοψε αυτή την πορεία λαϊλασίας και οδήγησε σε μια δύσκολη μεν πορεία, αλλά αξιοπρέπειας και ανάτασης. Αυτή η πορεία πρέπει να συνεχιστεί. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ολοκληρώσαμε αυτή τη σχεδόν 2 ώρες συνέντευξη. Νομίζω αγγίξαμε όλα τα θέματα που μπορούν να απασχολούν τους πολίτες σήμερα ή τέλος πάντων τα πιο κρίσιμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.